Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη και καλή εβδομάδα. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στους εθέρες της πόλεως μας, στους εθέρες του σύμπαντος, μια εβδομάδα η οποία ξεκινά βρίσκοντας εμένα παραλίγο να αργώ για τον πιο ηλίθιο τρόπο θα μπορούσα να φανταστεί ένας άνθρωπος. Έψαχα να κάνω 20 λεπτό στο σπίτι μου να βρω το κινητό για να φύγω από, το, από την οικία μου, το οποίο το είχα στα χέρια μου και δεν το έβρισκα. Και τέλει δεν το βρήκα δηλαδή, διότι το έχω στο αθόρυβο. Έπαιρνα τηλέφωνο τον εαυτό μου και φυσικά δεν μπορούσα να ακούσω την κλίση. Αναπάντητες κλίσεις παντού. Εν τέλει μπήκα άρον-άρον σε ένα ταξί. Με έφερε εδώ άνθρωπο σε χρόνο ρεκόρ, σε χρόνο ντετέ, σε 4 λεπτά, 5 από Σταυρούπολη παρά 4. Μπήκα στο ταξάκι παρά 5. Εντάξει, πετάξαμε λίγο είναι η αλήθεια. Μέχρι και καφεδάρα πρόλαβα να κάνω. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου άγχος. Μην ξεκινήσει η εβδομάδα χωρίς να προλάβω να φτιάξω την φραπεδάρα μας και βγούμε έτσι ξεροσφύρι στον αγέρα. Εντάξει, αφού το κάναμε το καφεδάκι, όλα θα αρχίσουν να αλλάζουν. Έχω μονίμως το κινητό στο αθόρυβο, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις συχνά πυκνά. Να εξαφανίζεται το τηλέφωνο μέσα στο σπίτι ή σε άλλους χώρους και άιντε μετά να το βρεις. Θα απευθυνθούμε ενδεχομένως στην αντιτρομοκρατική. Ας πάρει κάποιος τηλέφωνο και ας δηλώσει ότι είμαι υποψήφιος να προβώ σε κάποιο τρομοκρατικό χτυπώτος, ώστε να εντοπίσουν το κινητό, να εντοπίσουν και εμένα και να μου το βρουν τα παιδιά. Τώρα άμα πάμε στη σήμανση στο τμήμα δεν πειράζει, τουλάχιστον θα καταφέρουν να έχουν επιτελέσει έναν σκοπό. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ δυνατοί, αγέροχοι, πρωινοί, μάχημοι και σπιντάτοι στην καινούργια εβδομαδούλα που θα ξεκινήσει και αυτή η φορτσάτα. Κι αν γίνανε πραγματάκια αυτό το Σαββατοκυριακό και αν υπάρχει επικαιρότητα, εν αντιθέσει δηλαδή με το μήνυμα του φίλου μας του Φούρναρη, ο οποίος σήμερα δηλώνει ευθαρσός ότι θα απέχει από την διαδικασία της εκπομπής, διότι αφενός λέει έχει πολλή δουλειά, αφετέρου δεν έχει λέει και τίποτα να πούμε. Είναι δυνατόν? Πού το είδες ότι δεν έχει τι να πούμε? Αν δεν πούμε σήμερα, πότε θα τα πούμε? Δεν θα μας τάσουν δύο ωρίτσες. Έτσι λοιπόν η μπάλα φεύγει στην κερκίδα και η πρώτη μας γραμμούλα μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλομέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι καλημέρα, καλόμέρα. Καλόμέρα, πες το όπως θέλεις τώρα, δεν θα τα χαλάσουμε. Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Α, χόρεξη για φλιαρία. Έτσι, καλοκαίρι, καλομέρα. Ευχαριστώ, καλομήρα, ναι. Λοιπόν, τα μάθες για τον γκολ του Μόντριτ, ε? Για τον γκολ του Μόντριτ, όχι, τι να μάθω για τον γκολ του Μόντριτ. Έβαλε ένα γκολ η Ρεάλ, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά με το VAR ακυρώθηκε γιατί ήταν offside. Και είναι περίπου το ίδιο γκολ που έβαλε αυτός, πώς το λένε, ο Βαρέλας. Ναι, ο Βαρέλας. Α, έβαλε τέτοιο γκολ, δεν το παρατήρησα. Αυτό για πες τους παοξίδες, φτιάξ' τους λίγο έτσι την διάθεση. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο γκολ αυτό που έβαλε ο Μόντριτ με το VAR. Ναι. Με το VAR ακυρώθηκε, αλλά αυτός ο Φλορέντζο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ, δεν κατέβηκε με τον πιστόλι και με τους μπράβους να δει. Μάλιστα. Το πότε έγινε αυτό, έγινε στο χθεσινό. Έγινε στο μάτς της Ρεάλ. Ναι. Μάλιστα. Δεν το έχω παρατηρήσει, ίσως κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ να το σχολιάσει. Βαρούχας βγήκε, κάκος βγήκε. Αυτό για αρχή. Εν τω μεταξύ ο Κλάους ο Αθανασιάδης του Παγιάννενα, ναι, δίνει αγωνιά, όπως το είδε ο κύριος Βαρούχας και το έδειξε και δίνει αγωνιά, ναι, αλλά δεν παίρνει κόκκινη, ενώ πήρε κίτρινη δεύτερη ο παίκτης της Λάρισας. Μάλιστα. Να, ο Βάρντα μπήκε αλλά δεν έκανε και τίποτα. Μάλιστα, αυτά είναι τα θεματάκια που θα απασχολήσουν το Λευτέρι για αυτή την εβδομάδα. Ο Κουλούρης το χάσε αλλά το έβαλε από το ίδιο σημείο ο Αλμπάνης. Και όλα βαίνουν καλώς. Τώρα για τον Άρη τον βλέπω τέταρτο. Γιατί η τρίτη την έχουμε καπαρώσει τη θέση. Μπράβο. Δεύτερο δεν ξέρω αν θα είναι το Ολυμπιακό. Γιατί ποιος θα είναι δεύτερος? Είναι μια, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να παίζει ο Ολυμπιακός, θα κατέβει στα επόμενα παιχνίδια. Φυσικά και θα κατέβει, γιατί να μην κατέβει.
Θα κατέβει. Δεν είναι μπάσκετ. Μπερδεύει να... το ποδόσφαιρο με την καλαθόσφαιρα. Κάτι έχω ακούσει ότι ο εισαγγελέα θα πει ότι για 3 χρόνια οι ομάδε βγαίνουν εκτό Ευρώπη. Μάλιστα. Λα, λε να έχουμε τέτοια εξέλιξη. Κάτι Θάτσερ ακούω συστήματα. Καλά, εντάξει. Αυτό σε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μνημονεύουμε τη Μάργαρη τη Θάτσερ, αυτήν την οποία την έχουμε γράψει εμεί τραγούδι. Θα τη φέρει μετά την ομάδα του Πειραιά να κατέβει, άμα δεν υπάρχουν τα λεφτά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μάλιστα, να σε καλά, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστούμε που έβαλε τα ζητήματα και τα θέματα κάνοντα τον πρόλογο τη εκπομπή. Στην επόμενη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώ το να. Σήμερα έχω φωνή. Δημήτρη από. Έτσι. Τι έγινε, αλλοιώθηκε η πραγματικότητα. Όχι, μωρέ. Πολλά τα μπακάκια στο τσίπουρα. Αχ, να του. Όλοι έτσι θα μιλάμε στο τέλο αυτήν εδώ την εκπομπή. Ζωγάρα μου. Ναι. Γίνει με πολιτικό μέσο τη γραμμή. Ωραία. Ωραία φωνή. Ναι. Καλή, πώ βλέπει. Καταπληκτική. Έτσι, έτσι. Έχω μέσα στη καρδιά. Έτοιμος, έτοιμος είσαι. Ξέχασα να σε πω την προηγούμενη εβδομάδα που ήσουν συναχωμένος. Ναι. Να βάλεις μια κομματάρα του. Συναχωμένος μου ήρθες, πως λέγεται το. Όχι, ο συνάχης. Ο συνάχης. Και το σουχιλάχι, σουχιλάχι. Να σε κυνηγούν οι βλάχοι. Να σου τρέχει το συνάχι. Και άλλα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ταξάτος, Ταξάτος, ας δεν με χαλάς και δεν βρίσκω και το κινητό και. Χία δύο πράγματα, όλα σήμερα. Θέλει πολλές σιμ, να παίρνεις δύο-τρεις συσκευές από τις οικίες γύρω-γύρω στο σπίτι. Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι, μουσκεμα, σου λέω, 20 λεπτά μες στο σπίτι, τι έψαχνα κάτω, μέσα στα σκουπίδια έψαχνα. Την έχω πάθει έτσι, την έχω στα σκουπίδια κανονικά. Ναι. Όχι και στο καμπινέ. Και εκεί. Εκεί ξέρεις κρύβουν τα λεφτά. Α, μάλιστα. Δεν τα κάνεις. Τα λεφτά, βγάζουν τη σακούλα, σε λέει άμα πάει ο κλέφτης και δεν ψάξει τίποτα. Δεν θα κάνει την ανάγκη του δηλαδή λες ο κλέφτης, οπότε θα πάει. Επειδή τώρα είναι δύσκολη η εβδομάδα, υπήρχαν, ας γίνει και κάποια αναφορά τώρα εκεί στο Ηλίσιο με το πολύ νεκρό να πούμε που καθάρισε τον κόσμο κάτω και στη... Καλά, εντάξει τώρα τι να λέμε. Άκουγα χθες το βράδυ ο τύπος. Προσπαθούν να το βγάλουν οι σχιζοφρένοι μια χαρά σώστα σφρένας του είχε ο συγκεκριμένος. Ήρθε στην Ελλάδα και γύρισε τα πάντα. Τα πάντα γύρισε 15 μέρες το όπλο πάνω έγραφε κάτι τουρκοφάγος και Αγία Σοφιά και κάτι τέτοια έγραφε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε αθλητικά. Πάμε αθλητικά. Που μίλησες, εσύ το είπες. Εσύ είπες. Μίλησες για τουρκοφάγο. Εγώ πήρα να πω, να επιθυμίσω δηλαδή ότι το Σάββατο ήταν, πώς το λένε. Χρόνια μας πολλά για την υποποιία του Τωρίνο 18-3-93. Μα δεν είχαμε εκπομπή, ναι, τι να κάνουμε. Εφές Φίλσεν. Ναι. Ήμουν μέσα. Το Σάββατο, 16 είχαμε το Σάββατο. Τότε σου λέω. Μάλιστα. Επίσης 16-3 ήταν, νόμιζα θα πεις και το άλλο πράγμα, 16-3 ήταν η υποποιία των φίλων του ΠΑΟΚ εναντίον στην Καζούρα, εναντίον των φίλων του Άρεος. Ναι, 16 Τρίτου του 1997 είχα δει και εγώ ένα αφιέρωμα εδώ σε ένα site γι' αυτό. Το ευρωπαϊκό τέτοιο κάπου που έγινε και μανούρα τον Αουμόσκι που σούταρε το νερό σου. Ναι. Γιατί δεν θα μπαίνανε μέσα και φάγαμε. Τέλος πάντων, περσινά εδώ καλά ρε, έχει τόσο επικαιρότητα να πούμε και θυμόμαστε τώρα τι έγινε το 92 και το 93. Νομίζεις η φωνή μου γιατί έκλεισε να πούμε. Από την επικαιρότητα. Πανηγύρισα τον κόλ του. Α, μάλιστα, έχει, ωραία. Αλλά δεν σου έκανε το χατήρι. Μάλιστα, λοιπόν. Για να μπριζώσουμε. Ναι, κάτσε να πάρουμε και τους επόμενους και ξαναπαρεμβαίνουμε να δούμε τι γίνεται. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα που ξεκινήσατε. Είναι που δεν θα έβγαινε. Ναι, ωραία. Πώς έγινε κιόλας. Σταθερός το λόγο σου. Μόλις με άνοιξες τις γραμμές και ήμουν στην αναμονή, διάβαζες το μήνυμα στον αέρα. Είδες. Λέω τι καλά τώρα να γίνει, ας πούμε, αυτό το σαν σενάριο να βγω κατευθείαν εγώ, αλλά πού να βγω. Ναι. Αφού γίνεται χαμός από την αρχή. Βέβαια. Θέλω να σε πω. Ναι. Ναι, δεν το διάβασε όλο το μήνυμα όμως. Έγραψε ότι θα έβαλε κάρτα η Κατερίνα και θα πάρει αυτή πρώτη. Εντάξει, τα έχουμε, αλλά. Ναι.
Ναι. Εντάξει, δεν πήρε. Όχι, ξέρει ότι σήμερα τώρα θα λέμε εδώ χαμ, χούμα, αθλητικά. Μπάλες, ποδόσφαιρα, Δευτέρα. Είναι άστα να πάνε χειρότερη μέρα. Μου έδωσε ένασμα να πάρω τηλέφωνο. Παρακαλώ, ναι. Που δεν θα έπαιρνες, ναι. Ναι, δες τώρα. Είναι ένα σημαντικό, δηλαδή, θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Παρακαλώ. Γίνεται να ξυπνήσεις, δηλαδή, πού βάζεις ξυπνητήρι, δεν βάζεις το κινητό. Στο κινητό, στο κινητό, ναι. Και πώς έψαχνες το κινητό μετά. Δεν ξέρω μετά που το άφησα. Κάπου το άφησα. Το είχα όλη την ώρα στα χέρια μου, αυτό, τέτοια, παραφύγω, αμάν. Έβαλες ξυπνητήρι στο κινητό, ναι. Χτύπησε. Πήγα τουαλέτα, δεν θέλω τώρα να τα πω αυτά το πρωί, με το κινητό. Πρωί-πρωί είμαστε. Εντάξει, μεταξύ μας είμαστε. Ρε, το είχα όλη την ώρα στα χέρια μου. Ναι. Ξαφνικά δεν το έχω. Δηλαδή στο ίδιο κινητό, έγιναν όλα. Όλα. Κινητήρι, τέτοια αυτά, αλλά το ψάχνες μετά. Ναι, μετά το ψάχνω. Τι έγινε, κάτι μας κρύβουνε. Κάτι μας κρύβουν. Σου λέω, είναι ανεξήγητο το φαινόμενο. Και δεν μου λένε, να σε πω και άλλο. Ναι. Εσύ που κάποτε ήσουν αδύνατος. Και πήγαινε στα κάμπινγκ στη Χαλκιδική. Ναι. Δηλαδή που είσαι το βάζω έτσι τα δυνατό για να κάνει. Εκεί και ήσουν έτσι στη φύση. Δηλαδή τότε είχε κινητά μικρό. Τότε δεν είχα. Όχι, τίποτα. Ξέρεις πότε. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς κινητό. Έλα, πάνε. Δεν μπορώ τώρα. Τι να κάνω. Να, μηνύματα αυτά λόγω επειδή inbox τέτοια ενημέρωση στον κόσμο. Κινητό απέκτησα. Βάλε στον υπολογιστή. Το πρώτο κινητό στη ζωή μου το απέκτησα τον Δεκέμβριο του 2006. Ναι, το είχα ακούσει σε εκπομπή και με έκανε τίποτα. Ναι, δεν είχα εγώ, εντάξει. Κανονικότατα. Εγώ και ο Μάριο, μη σου πω. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που δεν έχει. Δεν είχε τότε κινητό. Μπορεί να μην έχει τώρα να πω. Όχι, έχει. Α, έχει. Ναι. Αλλά δεν έχει αυτά τα τέτοια. Ναι, με τα άβα. Μάλιστα. Είδες που υπήρχαν θεματάκια για να σχολιάσουμε σημαντικά. Άκουσα και λάθη και το Λευτέρι και να τον πω γιατί είμαστε τρέλανε πρωί-πρωί. Ναι. Το γκολ του Μάτος, γιατί λέει για Βάρ και Μαρ, αλλά το γκολ του Μάτος στο Αγρίνιο ήταν τρεις παίκτες στο site, ναι, του ΠΑΟΚ. Αλλά και ήταν και πιο μπροστά από ό,τι ήταν πέρσι στον Μπάργκα, ο Μαουρίτσιο. Εκεί δεν επηρεάζουν τη φάση. Τώρα θα βγει να πει επηρεάζουν τη φάση. Ναι, ψάχνω να βρω για ποιο γκολ ομιλούμε της Ρεάλ Μαδρίτης και δεν το βρίσκω. Ξέρω, ποιο... εγώ δεν είδα, ναι, αλλά θέλω να σου πω, ναι, γιατί λέει, στο Αγρίνιο ήταν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά στον τερματοφύλακα και βγάλαν δεν επηρεάζει τη φάση σου. Είναι ίδιο ακριβώς με τη ΣΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι είναι ίδιο ακριβώς. Μη σε πω είναι και πιο μπροστά στον τερματοφύλακα από ότι ήταν ο Μαουρίτσιο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά. Έγινε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Λαγόρι μου, έλα παιχταρά μου. Καλημέρα στα χαμάρα, καλημέρα στην εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Τι έγινε, όλοι οι ακροατές σαν τη δικιά σου τη φωνή έχουνε. Όχι, δεν έχουνε κούραση, πολύ πτώμα είμαι. Πτώμα, τι, γιατί, τι είχε το Σαββατοκυριακό. Κυνήγι. Κυνήγι, τι κυνήγι, ναι, τα καημένα τα ζωάκια. Πού κυνήγησες. Ένα άτομα, ένα καπρί εδώ πέρα, λίγο στο χτήμα. Στο χτήμα. Τι έχει εκεί και να κυνηγήσεις. Κατέβαινε ένα καπρί, ένα γριογούρνο που γαβγίζουν τα σκύλια συνέχεια τα βράδια. Ναι. Μπορούσα να κινηθώ και συνεννοηθήκαμε εδώ οι γείτονες. Ναι. 60 κιλά καθαρό κρέας πήραμε. Το βρήκατε το αγριογούρνο. Το φεκίσαμε σε λωτό, ρίξαμε κάτω, το ξαπλώσαμε. Όχι, ρε μεγάλη, και μετά το βάλατε μπροστά στο Port Bagas και κάνατε βόλτα στο χωριό. Όχι, απαγορεύεται. Ναι. Δεν είναι περίοδο κυνηγιού, τι θε να μα κλείσουν μέσα. Ναι, αλλά ναι, ελπίζω να μα ακούει εδώ τώρα κανένα θηροφύλακα. Το παράνομο είναι γοητεία, το ξέρω. Δεν το ξέρω, είναι πιο καλό και τέτοια. 80 κιλά. Με σήμερα το μπούτι θα το ξεψυρίσω. Το κάνω προσούτο μέσα στην ξύλινη τη σκάφη με αλάτι. Να είναι έτοιμο για τη Σαμαρίνα για το καλοκαίρι, φίλε μου. Ωρε μάγκα μου, προσούτο. Τι μερακλικιά είναι αυτά. Δικό μου. Δικό σου όλο. Δημήτρης. Σαν να κέρδισες το jackpot δηλαδή. Το άλλο Σαββατοκύριακο πέρα θα ξεκινήσουμε κυνήγι. Κυνήγι, έχει και... τόσα θυράματα έχει εκεί πάνω στο κτήμα σου. Έχει. Εγώ απορώ που βρήκατε στόχο. Μέρα μεσημέρι δεν το ρίξαμε. Να, ήσασταν καλά δηλαδή γι' αυτό. Υπήρχε εργασία, ρίξαμε καλαμπόκι πρώτα να το ξεγελάσουμε. Ναι, γιατί ξεγελιέται με το καλαμπόκι το... Έρχεται εκεί πέρα και τρώει εδώ που είναι το καλαμπόκι. Οι κότες τρώνε καλαμπόκι, τρώει και το γρηγορούνο. Το γρηγορούνο είναι εδώ, η λουκούλιο γεύμα του το καλαμπόκι. Ναι, τι μαθαίνει κανείς. Και ήρθε εκεί το καημένο, εκεί το γουρουνάκι, το αγριγουρουνάκι. Τέσσερις σφαίρες έφαγε στα πλευρά. Λυπάμαι τώρα. Σαν το ράμπο ρίχναμε όλοι. Σαν το ράμπο, λέει. Λυπήθηκε τώρα η ψυχούλα μου πρωί-πρωί.
Δεν πειράζει, γοητεία είναι. Γοητεία, άμα το φάω βέβαια, εντάξει, μετά δεν λυπάται η ψυχούλα μου. Τι θα έχουμε σήμερα, πάτμα. Τι σήμερα, τώρα να πολλά ποδόσφαιρα έχει. Πολύ πράγμα. Θα αλλάξει κανάλι έτσι πως το πάμε το πράγμα. Έχουμε γίνει αμιγώς αθλητική εκπομπή. Ναι, τι καλά όταν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα που ασχολιόμαστε περί ανέμων και υδάτων. Είδες. Πιο ωραία δεν ήταν τότε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, μάλιστα. Αλλά σ' ακούω καλά, εντάξει, ήμασταν... Καλά είμαστε. Μπόμπα, έχω μπόμπα. Δουλειά σήμερα, δεν θέλω να κάνω τον προσούτο σε λέω, μαγεμένος, θα πάω να το κάνω. Σωστό κι αυτό. Έτσι χρειαζόταν περισυλλογή και προσήλωση στον στόχο. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τα λέμε later. Τσάου, 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 τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Μπάμπη, περιμένω 15 λεπτά. Ναι, υπάρχουν κι άλλοι να μιλήσουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μετά σ' ακούνε ότι βγαίνει όλη την ώρα εσύ και λένε άμα τον Μπατμανί δεν τον ακούει κανείς, μηδέν. Ακροματικότητα. Το πληρώσω. Λοιπόν, καταρχήν έγινε το Σαββατοκύριακο ένα παιχνίδι. Παναχαϊκή Δοξαδράμα. Πολύ σχετικό και πολύ ενδιαφέρον νομίζω για όλο τον κόσμο. Το Παναχαϊκή Δοξαδράμα. Έπαιζε η Δοξαδράμα με 10 παίχτες από το 15. Ναι. Σαν περάσαμε στις ειδήσεις τώρα από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Τα άλλα αθλήματα. Για το χάντμπολ, γιατί δεν λέτε τελικό που είχε το Σαββατοκύριακο. Θα με αφήσει να μιλήσω τώρα. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν θέλω να μιλήσω. Εμένα με διακόπτει, του άλλου αφήνει. Ναι, εντάξει, εντάξει. Όσοι είναι από βορρά, του αφήνει. Εμένα δεν με αφήνει. Τι γράφει τα αυτότητά σου, πα. Να αλλάξει, να κάνει μεταδημότευση. Λοιπόν, άκου να δει τώρα, κοίτα να δει. Ναι. Λοιπόν, 1-2 το κάνει η Δράμα μέσα στην Πάτρα. Nice. Και τρώει ένα γκολάκι το οποίο δεν έπρεπε να το φάει στο 90. Ναι. Και γίνεται 2-2. Έπαιζε η Δόξα Δράμας με 10 παίχτες από το 15. Nice. Ωραία. Ναι. Και μάλιστα μετά το 2-2 είχε ευκαιρία να κάνει και το 2-3. Αλλά δεν το έκανε. Ναι. Λοιπόν, ωραία αυτό. Τώρα, ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Γιατί, κύριε Ολυμπιακέ, δεν κατεβαίνει. Θέλει, λέει, ξένους διαιτητές. Γιατί με ξένους διαιτητές δεν έχει έξι εξάσφαιρος, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έξι δεν έχει. Ο Ολυμπιακός πόσο έχει, τρία. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι επιδόσεις. Θα δεις στην Ευρώπη, θα δεις τα αναμεταξύ των τι έχει γίνει. Στη Euroliga. Με ξένους διαιτητές ο Ολυμπιακός έχει τα μισά. Γιατί ξύνεται στη γλίτσα του Τσοπάνη. Ας πάει τώρα Α2. Ας πάει Α2 για να μάθει. Μάλιστα. Έγινε. Γιατί είχε μια χτένα τον Ελληνιάδη, ναι. Και η χτένα του Ελληνιάδη ήταν Παρθένα. Μάλιστα. Στείλε τον γκολ του Μόντριτς να δούμε που το λες. Το έστειλα τον γκολ του Μόντριτς. Πού το έστειλες. Ναι, ακυρώθηκε γκολ της Ρεάλ. Μάλιστα, μου το έστειλες. Εντάξει, οκ, κάτσα το δω και θα σου πω. Πες το και πες μου. Θα δω, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι ίδιο με του Βαρέλα. Μάλιστα. Όλος παραδόξος. Όλος παραδόξος το διαβάζουμε στο AEC365 το συγκεκριμένο .com, το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Εντάξει, θα κάνουμε άκη μας. Έτσι. Εντάξει, έγινε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς τον αγάλο στον α. Πήγε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ναι. Μια αγωνία η Πισάκ, η ρεπόρτερ, τι λέτε. Να φύγει από πάνω της ρετσινιά του Χάρτινου, κατάλαβες. Δεν φεύγει ρε μάκες. Ναι. Χάρτινοι είστε και θα είστε. Δεν αλλάζει αυτό λευτεράκι, αγόρι μου. Ό,τι και να στείλεις. Κατάλαβες. Ακόμα και ανακυρώθηκε σωστά το γκολ της Ρεάλ και δεν έχω τέτοια φάση. Τώρα τη βλέπω, ναι, είναι δύο παίχτες εκτεθειμένοι. Ο ένας είναι στην πορεία της μπάλας, κάνει μια κλίση με το σώμα να την αποφύγει ο Σάντο Μαωρίτσιο. Έχει αρκετά κοινά από ένα σου του Μόντριτς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι πίσω από τον τερματοφύλακα. Τι εννοείς πίσω. Είναι μπροστά από τον τερματοφύλακα. Ο Μαωρίτσιο είναι πίσω από τον τερματοφύλακα όταν προσπαθεί την αποφύγει την μπάλα. Είναι μπροστά από τον τερματοφύλακα. Μείνεις μου διαφορετικό, ρε φίλε. Είδες, η εξυπνάδα τους, η πονηριά τους, τη βλέπεις. Ακόμα λέω και σωστά να ακυρώθηκε αυτό το γκολ και να είναι ίδιο με του Βαρέλα. Ακυρώθηκε μέσω VAR. Δεν σφίξε ο διαιτητής σέντρα, ο επόπτης σέντρα και μετά από 5 λεπτά, αφού σφίξαν μεταξύ τους, αποφάσισαν χωρίς VAR να ακυρώσουν τον γκολ. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Χάρτινοι είστε και χάρτινοι θα μείνετε. Και το αποδεικνύεται φέτος με τους 20 βαθμούς διαφορά από την Παοκάρα. Λευτέρη. 20 βαθμούς. Κοιμηθείτε τώρα με το χάρτινο αγκαλιά και αφήστε εμάς να ονειρευόμαστε. Το double. Γιατί τη θέλω και στο τελικό. Αυτός με θέλει στο τελικό. Πολύ πιθανό. Για ρωτά πόσα εξής μας θέλουν στο τελικό. Λοιπόν, Βάμπη. Ναι. Για τον Τζαμούρη τα έλεγα πριν. Δεν γίνεται να βάζει γιατί από τον Πειραιά. Γιατί ο οποίος
στήριξε παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τον ευνόησε στη μοναδική φάση που ευνοήθηκε κατάφορα φέτος, έτσι. Δηλαδή καταφανέστατα. Τον γκολ του Άγγου δεν το συζητάμε, πρέπει να μετρήσει. Όχι, είναι αστείο να το συζητάμε αυτό. Πεντακάθαρο τον γκολ. Το βγάζει εκτός πορείας με το σώμα και μετά το χέρι που απλώνει είναι για, στην ουσία για να βρει αυτό τη ισορροπία, όχι για να τον σμπόξει. Το πέναντι, εντάξει, Εντάξει, είναι τώρα, μην λέμε ότι δεν είναι. Εντάξει, γιατί το είδα και αυτό κάπου, δεν ξέρω, το διάβασα, το είπε ο Κάκος, κάτι τέτοιο. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θα σκέφτεσαι τι θα συνέβαινε αν η φάση ήταν αντίστροφα. Όλοι θα διαμαρτύρονται και θα φωνάζανε εδώ σε πέναλτι. Εντάξει, ήταν πέναλτι. Τώρα αφού έχει πέσει άγαρπα πάνω του, άτσαλα. Εντάξει, και τον έχει ρίξει. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, Συμπάμπη, okay. Με αυτή τη λογική όμως πάντως είναι και του Πρίγιοβιτς πέναλτι, έτσι, με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπου τον βρίσκει. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να θυμάμαι και όλες τις φάσεις. Στην πρώτη αγωνιστική ήταν το πέναλτι του Αστέρα Τρίπολης που πήγε ο ΠΑΟ. Στη δεύτερη δεν θυμάμαι. Πάλι είχε γίνει ένα θέμα. Το θέμα με την διαιτησία του Σαββάτου δεν ήταν τόσο οι κάποιες επιμάχες φάσεις. Ήταν η διαχείριση του παιχνίδιου. Τα φάουλ, τα συνεχόμενα, ο τρόπος με τον... Δεν δίνεις καθόλου παιχνίδι αυτό. Μπαμπή, το πόσο, εδώ, το πόσο διαφορά... Ναι, μέχρι το 45 σχεδόν 30 φάουλ. Ναι, ξέρω, το μάτς πρέπει να τελείσουμε με πάνω από 60 φάουλ και για τις δύο ομάδες. Ναι. Λοιπόν, και το παράδοξο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έφαγε 4 κίτρινες κάρτες και ο Πανετολικός μία. Δηλαδή η ομάδα που έχει την κατοχή. Η ομάδα που κάνει πιο πολλά φάουλ από τον αντίπαλό της. Και τρώει μία κάρτα, κάτσε δε φύγει. Τα που τα έχουμε δει. Με αυτό το κύριο δεν υπάρχει ρυθμός στα ελληνικά παιχνίδια. Είναι που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως αγωνιστικά ο ρυθμός και να παραπάνω με τον. Είναι περισσότερο δηλαδή, σαν να βλέπεις πόλο το ελληνικό το ποδόσφαιρο. Ζητάς από τους παίκτες σου, δηλαδή, από την ομάδα σου, να πιάσει το πίκ της απόδοσής της, προσπαθώντας να βρει ρυθμό μέσα από 30 και 35 και 40 φάουλ. Πού να βρει ρυθμό, ρε. Μάλιστα. Δεν ήταν ο Πάκος πρώτος καλός στο πρώτο ημίχρονο. Πώς δεν είναι καλός. Όταν δέχτηκε την πίεση τον γκολ και ανέβασε στροφές, έβαλε τον Πανετολικό με στα δίχτυα, μπήκε και η κολάρα του Βιερίνα που έπρεπε να ακυρωθεί, έτσι, γιατί ο διαιτητής πριν ξεκινήσει σέντρα είπε απαγορεύονται καραβολίδες. Μάλιστα. Ήταν μια καραβολίδα του Βιερίνα, έπρεπε να τα ακυρώσει, λάθος του, δεν πειράζει. Πλάκα σας κάνει ο Βιερίνια, θα το πάρει μόνος του. Ο Βιερίνια, ο οποίος έτσι μεγάλες μπαλαδόφατσες εδώ της επικράτειας όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, συνταξιούχο, τελευταία ένσημα και τα λοιπά, έτσι. Ναι, πούμε. Εδώ ρε, ακόμα και ο Ασλαμάζε τώρα το λέει για να πικάρει τον κόσμο, το λέει χοντροκόλλη και αυτό και σκουπίζει τον κόλλο του κάτω στο γραφτή. Ναι. Κάτσε δε στα τελευταία 5 γκολ του Βιερίνια. Όχι, φέτος είναι MVP, τελείωσε. Είναι MVP. Είναι MVP του ΠΑΟΚ. Γιατί τα γκολ που έχει βάλει με την εμπιστοσύνη που δείχνει στα πόδια του και το ότι βγάζει τον ΠΑΟΚ από τα δύσκολα, συν και γενικότερα και την συνεχή του παρουσία μες στο παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι ο τίτλος πηγαίνει φέτος. Αλλά εντάξει αυτό, ότι εδώ ας πούμε και κυρίως και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω επειδή ασχολούμαστε περισσότερα με το ΠΑΟΚ, ξέρουμε πολλά καντάρια μπάλα κάποιοι άλλοι και εμείς εδώ ας πούμε είμαστε οι ανίδεοι του 6-8. Ναι. Και ουδέποτε έχουμε συζητήσει κάτι ποδοσφαιρικά. Ναι. Αυτά τα ολίγα. Στην Ξάνθη δεν χάνουμε. Στο Πασχετάκι ψιλογίνανε οργία με τον ύφεστο. Δεν γίνεται μια ομάδα να βάζει στο γήπεδο 6 παίκτες και να μην δέχεται τεχνική ποινή. Δεν τα είδα αυτά, δεν παρακολούθησα. Καλαθόσφα, Milwaukee Bucks είδα χθες. Ναι, αυτά. Ο Γιου Μπάξης τρομερό παιχνίδι τον κούπο, αλλά έχασε. Έχασε, ήταν. 52 πόντους, ρεκόρ καριέρας, όργια, 16. Δεν είχε χθες, όλοι οι άλλοι ήταν μεγάλα παλτά. Ήταν Μιλγουόκι Μπάξης από τα παλιά, μόνος του τα βάζε. 16 rebound, ιστορίες, όλοι οι άλλοι τίποτα. 7 assist, είδα. Ναι, ναι, όχι, έκανε όργια. 52 πόντους άρα, είναι ρεκόρ καριέρας. Και πού θα πάει, θα δούμε. Δεν θα το πίστευε αυτό το πράγμα για το να το πούμε. Κι όμως. Κάτι το πίστευε. Όμως. Αλλά είναι φίλε, δείχνει η δουλειά πόσο ψηλά μπορεί να σε φτάσει. Σίγουρα, ναι, εννοείται. Και αν δεν μπλέξεις... Μαζί με το ταλέντο, έτσι. Ναι, αν δεν μπλέξεις με Ελλάδα, θα σωθείς. Αυτό. Ναι.
Έχει τα παράκια όλη την ώρα. Έτσι, έγινε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άντε ρε μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ράο. Εδώ, τι γίνεται. Δεν μου λες αυτή, ναι, ο Λευτέρης και ο προηγούμενος, ανάλυση όλα τα μάτια του κόσμου κάνουνε. Ναι, ρεπόρτερ. Αυτό δεν γίνεται ρε παιδιά. Ναι. Μας μίλησε για την μπάλα, μας μίλησε για τον μπάσκετ, μας μίλησε ο άλλος πάλι. Ένα τέταρτο λέει, περίμενε λέει. Αφού τρεις φορές βγήκε τώρα, πόσο περίμενε ένα τέταρτο. Ναι. Πλάκα μας κάνει, μωρέ. Οργή. Μάλιστα. Έτσι είναι, ρε, πάμε. Για πες. Και εσύ φταίς λίγο. Εγώ τι φταίω. Να μην τα πούμε τώρα το πρωί. Άσε τον κόσμο να μιλήσει. Ναι, αυτό όχι ανάλυση όλου του κόσμου τα μάτια να φτιάνουνε. Έτσι. Να μένεις. Να σου εγώ, πω εγώ τώρα πήρα. Ναι. Να μιλήσω ένα λεπτό και τελειώνω. Αυτό, άκουσα. Δείξε τον δρόμο λοιπόν, στο λαό. Πώς πρέπει να ομιλούμε στις γραμμές. Λοιπόν, ναι, εγώ είμαι Αριανός, δεν είναι. Βεβαίως. Βέβαια. Λοιπόν, Ρωστάκι. Το Σάββατο το ευχαριστήθηκα του μάτς καλύτερα από τους Παοξίδες. Ήσουν υπέρ του ΠΑΟΚ. Κόφερη. Ναι, του ΠΑΟΚ, το έβλεπα. Το ναι, άκουγα, ναι, όχι ναι, το έβλεπα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν μπήκε το πέναλτι το γκολ, mm-hmm, λέω τώρα θα πάνε καλά. Το Αγρίνιο, ποιο είναι το Αγρίνιο και κουνιώνε. Τα κουνέλια εκεί πέρα. Γιατί ωραία τώρα, λέω, θα στουλί, αλλά τέσσερα πρέπει να φάνε. Καλή δεν μπορεί, εντάξει, φέτος καλά παίζουνε. Το Αγρίνιο. Τι παίζουνε καλά, τι καλά παίζουνε. Και ωραία παϊδάκια έξω το Αγρίνιο, έβλεπα εκεί να αρτήσεις. Ο διετής έπαιζε 70-30, πλάκα mm-hmm, μην κάνεις κι εσύ. Mm-hmm. Δεν θα κάνω ανάλυση του μάτς τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, τελείωσα, το ευχαριστήθηκα. Τα καλύτερα μάτς είναι όταν παίρνουν... Μα ανατροπή. Και ανατροπή, χάνει 2-1 και τελευταία τον ισοφαρίζει τον... Και πρωτού τελειώσει ο αγώνας, 2 λεπτά μα θέλει, το ρίχνει άλλο ένα, 3-2 και γίνεται 3-2. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα. Άντε γεια, φιλιά, φιλιά. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, διαχείριση τηλεφωνικής γραμμής δίδαξε ο αγαπημένος μας ο Χαραλάμπης από το μαγευτικό Αράου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε ρε. Όπνατος. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Έχω πάρει μια άλλη σωμάτη, δεν όχι, μιλάω. Βεβαίως, ποτέ. Αλλά έχουν μούτρα αυτοί και βγαίνουν και μιλάνε για διαιτησίες και αυτά. Τι είναι αυτοί. Αυτοί μαυράσπι, δεν το λέω συνέχεια. Μάλιστα, γιατί τι έκανε η διαιτησία. Δηλαδή, συγγνώμη. Mm-hmm. Πήρανε λέει τα χανούμια πέρυσι, mm, χάρτινο πρωτάθλημα. Ναι. Έχει καμιά διαφορά το χάρτινο από τη Μαϊμού. Μάλιστα. Σε το ποια... πρωτάθλημα. Ναι, τι έγινε το Σάββατο, έγινε κάτι και... Δεν είδα ρε φίλε και δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Okay. Ακύρωσε κανένα κόλλα τον Πανετολικό. Όχι. Δεν ακύρωσε. Λέω, μήπως. Ναι, δεν ακύρωσε τίποτα. Και μάλιστα και πέναλτι έδωσε εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί αφού ήταν, το ναι, είδα. Αυτό το είδα στη σφάση. Ναι, σου λέω, άμα θέλει κάποιος να ευνοήσει κάποιον... Ο άλλος τώρα, ναι, από τη Θεσσαλονίκη έκανε σούτ και ο άλλος έπεσε όταν το φαγεί. ναι ρε φίλε, την κεφαλιά σου με το δεύτερο, ναι, πέντε παίκτες του Πανετολικού, ένας μαρκάρει τον άλλον. Και γιατί δεν έχασε το πέναλτι τότε, αφού... Να σε πω κάτι, ναι, τώρα δηλαδή. Α, είναι έτσι δεν για να φαίνεται. Μάλιστα. Η πιο ευνοούμενη ομάδα είναι, mm-hmm, πιο ευνοούμενη και από τον Γαύρο. Δεν θα βγαίνουν να μιλάνε. Mm-hmm. Θα κάνουν τη μούγκα τους εκεί πέρα, θα πάρουν το πρωτοαθληματάκι αυτό το Μαϊμού. Mm-hmm. Και θα δούμε. Γιατί το Κύπρο θα το πάρουν τα χανούμια. Μάλιστα. Mm-hmm. Ναι, εδώ λένε οι φίλοι ας πούμε του ΠΑΟΚ, λένε ότι μήπως υπήρχε τίποτα στην συμφωνία Ζάιφ Τσίπρα μέσα, κάποια παράγραφος για το σούτ του Βιερίνια, ότι θα μπει από τα 40 μέτρα, ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα. Για να υπογραφεί. Λέω ρε παιδί. Το πρωτάθλημα, τον Πρεσπόρα. Αυτό λέω, μήπως ήταν πουθενά μέσα ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι. Θα αφαιρεθούν τα γάλματα, ο Βιερίνη θα σουτάρει από τα 40 μέτρα, θα μπαίνει. Λέω. Θέλω να βγει ο άνθρωπος να πει πού σφάχτηκαν αυτοί στον μπάσκετ από τον ύφεστο που ο ύφεστο τους φωνάζει ακόμα και τη διαιτησία. Μάλιστα. Δεν το είδα το μάτς, δεν έχω άποψη. Ας μας πούνε. Μάλιστα. Γι' αυτό αυτά τα ολίγα. Αυτά τα ολίγα τους έβαλες εδώ τις μπρίζες και αποχωρείς. Φιλιά, τσαό, τσαό, τσαό. Γέμισε εδώ το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα στη γραμμούλα, να μην κάνουμε διάλειμμα εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Καλώς το να, καλή εβδομάδα. Τι μιλάς βρε γατί. Τι μιλάς βρε γατί που σήμερα θα σας παίξει 100-0. Μην τυχόν χάσει την Ευρώπη.
Αύριο πρέπει να πάρει τηλέφωνο, όχι σήμερα. Θα δούμε. Δεν μιλάω. Ναι, προβλέπεις δηλαδή σήμερα ευνοϊκή μεταχείριση της ίδιας υπέρ του Άρεος. Αυτό υπερεύνοια. Μάλιστα. Υπερεύνοια. Δεν νομίζω να τη χρειάζεται ο Άρης απέναντι στον Απόλλον Σμύρνης. Γιώργο, τι, αυτός ο Άρης, απέναντι οπουδήποτε, απέναντι και στον Φίλιππα Μαλακοπής, να πούμε, μάλιστα, χρειάζεται βοήθεια. Και το έχουμε δει μέχρι στιγμή στην πορεία του πρωτάθλημα. Ωραία, μάλιστα, θα καεί. Όχι, τι θα καεί. Ποιο? Θα καεί του Πασχάλη. Νομίζω λέει, ψήνεις κανένα καφέ. Γατάκια να πούμε. Δύο γκολ μας ακύρωσε, κύριε Πίφη. Δύο γκολ. Ένα του Άκου που ήταν γκολάρα κανονική, ούτε φάουλ ούτε τίποτα επιθετικό και χαζά. Και κύριε Μπάμπη, παρακαλώ, εάν επιτρέπει η εκπομπή να ονομάζεται πρωτάθλημα των Πρεσπών, ναι, επιβάλλεται να αναφερόμαστε και στο πρωτάθλημα της Βέρμαχτ. Μάλιστα. Όχι. Έτσι. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, δεν μπορεί τώρα να με λέτε εμένα ότι παίρνω πρωτάθλημα. Όχι, εγώ ρώτησα, επειδή έχει εκφραστεί αυτή η άποψη, αν μέσα σε όλες, ας πούμε, τις εκατέρωθεν, έτσι, ας πούμε, διαπραγματευτικές υποχωρήσεις ή ενισχύσεις, υπήρχε και το θέμα των τερμάτων του Βιερίνη. Αυτό ρωτάω. Ήταν παράγραφος 4. Ναι, αυτό. Σελίδα 72, παράγραφος 4, άρθρο 2, ναι, λέει ότι επιτρέπονται τα ματινά σου... Μάλιστα, τα ανταλλαγή, ας πούμε, με το δρομέα, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό έβαλε και 5. Μάλιστα. 5. Φέτος είναι 5, τα 30 μέτρα, 40 μέτρα, 5. Το επέτρεψε η συμφωνία. Ναι, αυτό λέω. Μάλιστα. Χωρίς συμφωνία θα έπρεπε να μπει μέσα, να κάνει μπούκα. Ωραία. Όχι σου τα παίξω. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας περίμενε. Μπαμπή. Παρακαλώ. Επίσης να πούμε το φίλο του Θευγάτο για το Μαϊμού πρωτάθλημα που πήρε ο Άλσος 46, έτσι. Πριν 73 χρόνια, γιατί τότε ήταν νομίζω. Το τελευταίο. Το πρωτάθλημα που του δώσανε. Ναι, ναι, λόγω εμφυλίου του το δώσανε. Ναι. Για να το καταπιούνε, κατάλαβε. Μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό. Τουλάχιστον το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μαθαίνουμε και ιστορία, μαθαίνουμε για τα πολιτιακά συστήματα που υπήρχαν στη χώρα, μία Χούντα, μία Πασόκ, μία τότε, ας πούμε, κυβέρνηση δοσιλόγων. Αλλά το καλό είναι ότι μαθαίνουμε ιστορία. Καλό είναι αυτό για μένα. Επίσης να ενημερωθεί και γεωγραφία. Δεν έχει ενημερωθεί, ναι, ότι ο Άρης έχει περισσότερα κερδισμένα απέναντι από ότι ο ΠΑΟΚ. Φέτος. Φέτος, βέβαια. Νομίζω τα διπλάσια κιόλας. Δεν το γνωρίζω. Δεν... Ναι, ναι. Εντάξει. Οκ, εσείς πείστε με τα στατιστικά καλύτερη. Ναι. Επίσης έχει και ένα δύο του λιγότερα απέναντι από ότι ο ΠΑΟΚ. Να ενημερωθεί για αυτά τα. Έτσι, για το Μαϊμού πρωτάθλημα αυτό τη ΠΑΟΚΑΡΑ, να ενημερωθεί. Πού τα βλέπει αυτά στο Γαλάνι? Έχει ο Γαλάνι κανένα τέτοιο. Σπορτζάτα. Δεν τα βλέπει. Απλά. Τίποτα άχρηστη. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Έγινε. Καλημέρα. Εφιάλτησα θα είναι αυτό το τάμπλ που θα πάρουμε, κύριε Βευγάτη. Εφιάλτησα. Έγινε. Τσαό, τσαό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη, μη με κλείσεις. Ναι, λοιπόν, θέλω να πάω να κάνω όμως διάλειμμα, περίμενε. Άκουσε λίγο. Εγώ άμα κάνω το διάλειμμα, δηλαδή εσείς κάνετε τα διαλύματα. Μπάμπη. Ναι. Λοιπόν, για χαρά, όλοι οι εργαζόμενοι διαλύματα, εμείς εδώ αδιάλειπτοι. Έλα, κάθεσε που κάθεσε. Τι κάθε, τι όρδιος να κάνω. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Άκου τώρα, γύρω στη... Ναι. Οι εθνικές ομάδες, τόσο του ποδοσφαίρου όσο και του μπάσκετ, ναι, θα πάνε πολύ καλά. Ναι. Τα 52 ποντάκια που έβαλε ο Αντετοκούμπο είναι το σύνθημα. Το ο Αντετοκούμπο θα παίξει την εθνική του μπάσκετ. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είναι... κοίταξε. Ο Κούμπο θα παίξει και όχι μόνο θα παίξει, θα φύγει και από τους Bucks και θα πάει στους Φιλαδέλφια 76ers. Αυτό πώς, έχεις πληροφορίες μέσα από τη Φιλαδέλφια. Λογικό. Μίλησα με τον Γιάννη. Είσαι στη Νέα Φιλαδέλφια να μην ξέρεις τα νέα των Sixers. Σωστό. Θα έρθει στους Φιλαδέλφια 76ers. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο. Έτσι. Πρώτη εδώ. Ναι. Η εθνική ποδοσφαίρου θα πάει καλά. Μάλιστα. Με Αναστασιάδη προπονητή πάμε καλά. Έτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Είχε να μας μεταδώσει μια βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και στην τελευταία γραμμούλα πριν το διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Μας περίμενε. Πάντα περιμένουμε. Καλή σας ημέρα. Να τους. Καλημέρα, καλημέρα. Θα βάλετε κερματοδέχτη, ναι, για να ρίχνουν κέρματα για να δούμε πόσες φορές θα πιένει ο καθένας. Ναι, καλό είναι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εκπομπής. Είναι δευτερολογιών, τριτολογιών. Εντάξει. Τέλειος απόλυτη. Λοιπόν, όσο για το Φευγάτο, επειδή μας έχει κάνει ούμπαλα τώρα τελευταία και καθημερινά,
Πάντα. Πάντα παρεμβαίνει ο Φευγάτος. Όχι, ο Μπάλα δεν υιοθετώ εγώ προσωπικά την συγκεκριμένη. Ορισμένες όμως φορές θα πρέπει να τον κόψω όταν λέει το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Δεν κόβουμε κανέναν. Χθες ο παιχνίδι. Γι' αυτό υπάρχετε κι εσείς να απαντάτε και τέτοια, δεν κόβουμε κανέναν. Δεν κόβουμε κανέναν. Κάρουμε τον τέρμι, το είδες χθες. Το είδα, το είδα. Εξ αρχής, βεβαίως. Όταν άνοιξαν οι διάλογοι των δημοσιογράφων, των ρεπόρτερ, του μεν και του δε. Γύρισε και είπε ο Δάρας, ο οποίος είναι, ανήκει στον Γαύρο, ότι πρέπει επιτέλους, ο Ολυμπιακός συζητάει, να κερδίσει ακόμη ένα τέρμι. Έχει κερδίσει ένα ντέρμπι. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Δηλαδή με το συμπολίτη μας τι ήταν και γύρισε και τον έκανε την ερώτηση. Ο άλλος μετά, δεν ξέρω αν το άκουσες. Όχι, γι' αυτό δεν το πρόσεξε, είναι η αλήθεια. Και γύρισε και λέει ο Δάρας με το συμπολίτη λέει του ΠΑΟΚ ήταν οικογενειακός αγώνας. Το είπα αυτό στον αέρα. Δεν το άκουσες. Όχι, δεν το πρόσεξα. Να σου πω την εδώ το ξέρω όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν το πρόσεξα αυτό, δεν το άκουσα, οπότε δεν. Αυτά ευχαριστούμε. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα. 6 και 39 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε πολύ δυναμικά στην Δευτέρα. Στο τρίτο τέταρτο ημίχρονο, στον απόϊχο όλων συνέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ μικρή αναπαυλίτσα. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να αρχίσουμε να μαρσάρουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της Δευτερούλας μας, 18 του μηνού, 18 του Μαρτιού, Αγίου Εδουάρδου της Αγγλίας. Είναι σημερί, στον οποίο όμως τον γιορτάζουμε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία για κάποιον λόγο. Εορτάζουν ο Εδουάρδος, ο Έντουαρτ και ο Έντι. Χρόνια πολλά από τους Iron Maiden, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και... Όχι, εορτάζουσες δεν μπορεί να είναι. Διεθνής ημέρα κινητοποιήσεων κατά της κατοχής του Ιράκ. Μας βγάζει εδώ το εορτολόγιο μας. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα που δεν είναι πλέον σε αναμονή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Επίσης, τι γίνεται. Σύπτες για όλα να θέλει. Εγώ, γιατί... Γιατί τραγούδισε τώρα πανίγιο καιρό, πανικό και παντού πέφτει ξύλο. Παντρίνιο ξύλο. Δεν διακοπεί. Παντού. Εσύ θες ρε φίλε. Άνοιξε ο καιρό, πανικό. Και παντού και κάτι και οτιδήποτε, ό,τι κατηγορία και να δει, έχει. Τα έχει τα τραβαλά τη. Η πλάκα σου είναι τώρα. Και βαράκι σιρήνε έξω. Ναι, πρωί-πρωί. Ρε φίλε, δηλαδή για να. Με ένα τηλέφωνο, με λιγότερα πέναν για το πάω σπέρμα, σε λιγότερα κατά μας, έτσι δεν είναι. Ναι, είπε ότι ο Άρης έχει περισσότερα πέναλτι από τον ΠΑΟΚ υπέρ, αυτό, ναι, και λιγότερα κατά, πάλι από τον ΠΑΟΚ. Και στο άλλο, τηλεφώνημα, ο Άρης, οικογενειακά με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν το πιάνεις από πουθενά. Μάλιστα. Τι σημαίνουν, δηλαδή είναι αντικρουόμενες αυτές οι δύο απόψεις, δηλαδή. Δεν θα ρεφίλε, γιατί άμα να πούμε πάνω στο με τον Γαύρο φέτος, ο Γαύρος θα παίρνει και το πρωτάθλημα, όπως το παίρνει τόσα χρόνια. Άρα δεν είναι ο Άρης μαζί με τον Ισχυρό, δηλαδή. Δεν θα. Μάλιστα. Άρα πώς γίνεται να ευνοείται αφού δεν είναι με τον Ισχυρό και με αυτό που κατέχει τα ενία. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Έντονο το Σαββατοκυριακάκι μας, κυρίες και κύριοι. Θα προλάβαμε καν να αναφερθούμε και στα όσα συνέβησαν χθες στο ΆΚΑ. Αυτό που έχω να πω είναι βέβαια ότι όλοι είναι συσπειρωμένοι και όλοι διαβάζουν Λόγο Επειδή. Είχε και μία ανάρτηση από Λόγο Επειδή το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο μου το στείλαν, δεν το είδα, ο Γιώργος Σαβίδης. Αλλά δεν είδα αναφορά στο Λόγο Επειδή πουθενά. Μας πήρε το post αυτό που κάναμε ακριβώς το ημίχρονο και μετά όλοι το αναπαρήγαγαν και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε επίσης αντίστοιχη ανάρτηση για το ότι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά, το είδαμε οι περισσότεροι, στο Αγρίνιο ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να προσαρμόσει τα σχέδιά του και να τοποθετήσει στην κεφαλή του το περιβόητο σκουφί και ίσως ήταν ένας από τους λόγους στους οποίους ο ΠΑΟ κατάφερε να φτάσει στο πολυπόθητο αποτέλεσμα. Και είχαμε κάνει αυτή τη σχετική ανάρτηση στο ημίχρονο του παιχνιδιού και μετά το είδαμε να το αναρτά και ο αυτούσιο το post του Λόγο Επειδή και ο Γιώργος Σαβίδης. Γενικότερα παρέχουμε ανάλυση στατιστικών
και δευτεροτρίτο επίπεδο από την εκπομπή αλλά και από την σελίδουλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Μπάμπη, έλα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η κίνηση που άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Τον έβγαζε και live η κάμερα να το κάνει. Ακριβώς. Και έκανα ένα screenshot, ανέβασα τη συγκεκριμένη φωτογραφία και έγραψα ότι. Δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ, οπότε αποφασίζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου να παρατάξει, να ρίξει όλα τα όπλα στη μάχη. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι στο πρώτο τούτο ενοπαδό του Παναθηναϊκού, έτσι που πέσαν κάτι ψηλές και μάλιστα σύμφωνα με τον Ολυμπιακό υπήρχε και μαχαίρι κρατημένο, αποφάσισαν να μείνουν, έτσι. Ναι. Δεν ήταν και ρολό χαρτιού αυτό που έπεσε. Κανά δύο σφαλιάρες ήταν, δεν ήταν τίποτα. Η διαφορά όμως είναι αυτή του να έχεις ξένο διαιτητή και Έλληνα διαιτητή, κατάλαβες. Τον Έλληνα διαιτητή μπορεί να τον πιέσεις να φύγει στα αποδυτήρια, γιατί μπορεί να έχεις στο μυαλό του και κάτι άκρα από όλους τους τρόπους πάνω κάτω. Ενώ ο ξένος διαιτητής που να τον στείλει τώρα τάκρο από όλους στη Γερμανία, κάπου θα πιάσει τόσες κάμερες στους δρόμους. Ο ξένος διαιτητής ο οποίος επιδίωξε να το τελειώσει το μάτι, γιατί σου λέει τώρα που να μπλέκουμε με φύλλα αγώνος, με κλειστά, με τέτοια, ξαναβγήκε στο γήπεδο. Μετά από ώρα, βέβαια, υπάρχουν μαρτυρίες μέσα από το ΆΚΑ ότι δεν υπήρξε ανακοίνωση στα μεγάφωνα για εκένωση του γηπέδου. Απλά ο κόσμος έφυγε και κάποιοι μείνανε έτσι μέχρι το τέλος. Γιατί μετέδιδε το ρεπορτάζ ότι βγήκε για να επιθεωρήσει αν και εφόσον έχει αδειάσει το γήπεδο από τον κόσμο, όπως ζήτησε, αλλά οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν είχαν τέτοια ενημέρωση. Λέγεται από το ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ μέσα από τις κερκίδες, βεβαίως. Και κάτι τελευταίο, Λευτέρη, νομίζεις ότι απευθύνεσαι σε πρόβατα ρε φίλε? Δηλαδή μας, γιατί είχε τη φάση αυτή την ώρα, είναι δυνατόν να βάζει τη φάση αυτή ίδια με το Μαωρίσιο? Δεν τρέπεσαι λίγο ρε φίλε? Δηλαδή είσαι χάρτινος, είσαι και προπαγανδιστής. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, ας μην ανεβάσουμε τους τόνους τόσο πολύ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της άποψης και την καταθέτει και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως και αναλόγως αναιρείται, αυτοαναιρείται ή ενισχύεται εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 την παραθέσεις από το πάρα πολύ πρωί στο 2-31-02-87 και 3 οκτάρια FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή βεβαίως μας βρίσκεται και στα διαδίκτυα και στη σελιδούλα μας και συνδιαλεγόμαστε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Σάββατο Κυριακάκι με πλούσια δραστηριότητα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Έτσι, μια μικρή ματιά και όλος και στο τι έγινε όσον αφορά την αγωνιστική ατζέντα. Δεν τα πήγαμε καλά πάλι στις προβλέψεις μας, πάλι κουβάδες μοιράζαμε, αλλά τι να κάνουμε, τζάμπα είναι ούτως ή άλλως τα προγνωστικά. Αστέρας Τρίπολης Λαμία 0-0 το Σάββατο. Δεν κουνήθηκε φίλο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται πίσω στο σκορ στο 55 από εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπάι Ρόβιτς, πως λέγεται αυτός, αλλά κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και με δύο τέρματα που πέτυχε σε διάστημα μόλις 3 λεπτό στο 64 με την βολίδα από 40 μέτρα του Βιερίνια και στο 67 με την κεφαλιά του Μάτος, κατάφερε να φτάσει στο πολυπόθητο διπλό και να μην έχει καμία απολύτως απώλεια, διατηρώντας το status quo της βαθμολογικής κατάστασης. Μαθαίνουμε και λατινικά εδώ, όχι αστεία. Πας για ένα Λάρισα επίσης 0-0 το Σαββάτο. Την Κυριακή ο Όφη επικράτησε στο ντέρμπι των Ουραγών με 2-0 του Λεβαδιακού. Η ΑΕΚ στο τέλος του παιχνιδιού με τον Αλμπάνη στο 85 χάρισε ένα τέρμα που πέτυχε ο Αλμπάνης, όπως λέμε έτσι στην κλίσε γλώσσα των αθλητικών, επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου και άρχισαν, ωραίο είναι αυτό, διάβασα κάπου, άρχισαν να ηχούνε σιρήνες όσον αφορά την παρουσία του Κάναντι στην ομάδα του Ατρομήτου. Μόνο εδώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο Κάναντι που είναι ομολογουμένος από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, με τα όπλα που διαθέτει, με τα μέσα που διαθέτει στην ομάδα του Ατρομήτου, παρουσιάζει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο και ευχάριστα αγωνιστικά.
θα έλεγα είναι ο Ατρόμητος. Αλλά μάλλον δεν επειδή λόγω επειδή δεν πραγματοποιεί την πορεία πρωταθλητισμού του δεύτερου γύρου, ενδεχομένως αντιμετωπίζει και αυτός τις γκρίνιες εδώ των Ελλήνων φιλάθλων. Είναι αντιστοίχως κάποιων φιλάθλων του Ατρομήτου που έχουν μάθει να βλέπουν την ομάδα τους να σαρώνουν τα πρωταθλήματα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το παιχνίδι διεκόπη στο 70 λόγω επειδή επεισοδίων που διεξαγόταν έξω από το γήπεδο, έξω από το Ολυμπιακό στάδιο, ρήψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις που κατέστησαν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με αποτέλεσμα κόσμος να προσπαθήσει να αλλάξει. Δεν υπήρχε εισβολή για να διακοπεί το μάτς. Υπήρξε μια μεταφορά κόσμου αρκετού από τις κερκίδες γιατί δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την ατμόσφαιρα. Αλλά βέβαια οι συνθήκες ήταν αποτρεπτικές στο να συνεχίσει να διεξάγεται ένα τέτοιο παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να διακοπεί και πλέον το μέλλον να είναι πάρα πολύ ζωφέρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αντιμετωπίζει το φάσμα της αφαίρεσης ακόμη 6 βαθμών. Σύμφωνα με τον Κάμπη και την ερμηνεία που θα δοθεί κιόλας, γιατί τώρα πηγαίνουμε στα νομικά μας, στα αγαπημένα νομικά του πρωταθλήματος του Super League. Κάτι που εάν συμβεί μπορεί να φέρει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση αναπνοής από την ζώνη του υποβιβασμού. Και Πανιώνιος Ξάνθη 1-0 στο τελευταίο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας. Σήμερα ο Άρης Θεσσαλονίκης 7 η ώρα υποδέχεται τον Απόλλων Σμύρνης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δευτερολογώ για ένα λεπτό, μόνο για αναφορά να κάνω. Η Χρύσα εχθές πήρε το πρώτο της μετάλλη και το πρώτο της δίπλωμα σε αγώνες πολυδυτικούς. Έτσι. Διοργάνωσε ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Και εύχομαι να βάλουμε όλοι οι γονείς να νιώθουν έτσι περήφανα να είναι τα παιδιά τους γερά και να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και όχι με τα καφεδιά και αυτού του Σαββατοκύριακου. Φέραμε το κύπελο μέσα στο σπιτικό. Έτσι, εδώ πόσο έκανα και την ανάπτυξη, το φέτο και χαρά ούτε στον πόλη του Λαζαρίδη στη Μαδρίτη. Ναι, εντάξει. Πρέπει να κάνει τέτοια χαρά ούτε με το, ξέρω εγώ, να χάσει ο Πάκου το πρωτάθλημα, α πούμε. Το δηλώνω δημόσια, δεν με νοιάζουν οι πρωταθλητισμοί και τα λοιπά. Με νοιάζει το παιδί να είναι καλό άνθρωπο στην κοινωνία και να αγωνίζεται. Και να απολαμβάνει. Καλά, αυτό είναι το κυριότερο. Να απολαμβάνει αυτό που κάνει και χωρί πίεση. Χωρίς πίεση, γιατί πολλοί γονείς θα καταστρέφουν τα παιδάκια τους, βάζουν μέσα τα μικρόβια του ανταγωνισμού, του πρωταθλητισμού. Όχι μόνο στον αθλητισμό, και θα σου το πω αυτό και στη μουσική συμβαίνει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, επειδή είσαι πιο ειδικό στη μουσική από μένα, το πιστεύω. Είναι ακριβώς το αντίστοιχο. Πώς ένας γονέας, ας πούμε, μπορεί να στρέψει ναι μεν το παιδί του στον αθλητισμό, αλλά από εκεί πέρα να αρχίσει να εντατικοποιεί την παρουσία του και να το πιέζει, να το πιέζει, να το πιέζει. Έτσι γίνεται και στη μουσική του. Μπορεί να ένα παιδάκι να πάει, να έχει μια κλίση, να πάει από τα 4 του στο 5, στο 2 και να το σμπρώχνουν εκεί. Συνέχεια πάνε διπλώματα. Έχω δει πολλά παιδιά μετά από 15 και 18 χρόνια σπουδές να έχουν πάρει τα πτυχία τους στα ΟΔΙΑ και να τα παρατάνε. Συχαμένα, ας πούμε, από την όλη φάση. Και μετά γεννήσουν τα γραφεία των ψυχολόγων. Ναι, ναι. Οπότε αφήστε τα παιδιά, στρέψτε τα. Στρέψτε τα οπωσδήποτε στον αθλητισμό. Αλλά αν δεις, ας πούμε, ότι το θέλει και το ίδιο να αρνητικοποιήσει τις ενέργειες του, εντάξει, οκ, okay, μέχρι εκεί. Και ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα κορίτσια που προπονούν τα παιδιά μας εκεί, την προσπάθεια που γίνεται στο πολιτικό τμήμα. Βεβαίως, τα αρεσθενικά σωματεία τα οποία είναι ουσιαστικά εθελοντικά όλα συμβαίνουν. Ούτε αμοιβές υπάρχουν, ούτε τίποτα. Επειδή με πια τη σκήτα ένα λεπτό και το πέρα σε τρία λεπτά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλό να τα θίγουμε και αυτά τα ζητήματα. Εντάξει. Μηδέν σε κομματικότητες, αλλά ούτως ή άλλως. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούμε, δεν σας ακούμε. Στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για το θέμα του γκολ του offside και τα λοιπά, δεν θα απαντήσω εγώ. Να έρχεται σε ένα χρόνο εδώ στο δράμα. Εκεί θα απαντήσει στο φίλο του ΠΑΟΚ, θα τη δώσει η δόξα δράμα. Μάλιστα, η δόξα δράμα για κάποιο λόγο θα απαντήσει στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, λέει, σε ένα χρόνο η προφητεία του Λευτέρη μας. Η βαθμολογία μετά την σχεδόν ολοκλήρωση, είπαμε, απομένει το σημερινό παιχνίδι του Άρεως της 25ης αγωνιστικής ημέρας. Πάμε πάλι σε θέμα εκκρεμωτήτων όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, αλλά η βαθμολογία όσο έχει μείνει στην παρούσα κατάσταση. ΠΑΟΚ 67, επισήμως Ολυμπιακός 57, γιατί δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμη το παιχνίδι πέρ του, αλλά θα κατοχυρωθεί.
και θα πάει στους 60. ΑΕΚ 47, Τρόμητος 43, Άρης Θεσσαλονίκης 37 με έναν αγώνα λιγότερο, Πανετολικός 33, Παναθηναϊκός 32. Αν φάει τους μείον 6 θα πάει στους 26 και θα είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από τη 13η θέση που οδηγεί στο μπαράζ. Λαμία στους 30, Πανιώνιος στους 29, Ξάνθη 29. Ξάνθη παίζει να συμπληρώσει και 10 αγωνιστικές χωρίς νίκη. Αστέρας Τρίπολης 27, Λάρισα 27. Στη 13η θέση ο Πας Γιάννενα, είπαμε, είναι η θέση που οδηγεί στον μπαράζ στους 23. Όφη 22, Πειραιανάσα, Λεβαδιακός 20 και τελευταίος ο Απόλλων Σμύρνης με 10 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, ή μάλλον την επόμενη αγωνιστική που δεν θα είναι το προσεχές, δεν θα εξεχθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, καθότι έχουμε αγώνες για την... για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, είδεστε να λέμε, για την Εθνική Ελλάδος, αγώνες στα πλαίσια των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί 30-31 και 1 του Απριλίου, 30 και 31 Μαρτίου. Καλά, τι 30 και 31 και γυρνάμε το χρόνο πίσω. Λεβαδιακός Πας Γιάννενα, Απόλλων Σμύρνης, Παναθηναϊκός Λάρισα, Αστέρας Τρίπολης το Σάββατο 30 του μήνου, Άρης Όφη, ΑΕΚ Πανετολικός, Ξάνθη ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Πειραιώς Ατρόμητος στις 31 και το πρόγραμμα κλείνει 1 του Απρίλη, σαν ψέμα Λαμία Πανιώνιος. Απομένουν 6 στροφές για το τέλος ή πέντε, κάτσε να τα μετρήσουμε, 1, 2, 3, 4, μόλις 5 στροφές πριν από την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Βέβαια τώρα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αν ξανατεθεί ζήτημα διακοπής πρωταθλήματος, γιατί όποτε συμβαίνουν διάφορα ντράβαλα στους αγωνιστικούς χώρους, η λύση είναι το κόβουμε μια-δυο εβδομάδες να εκτονωθεί η κατάσταση και μετά το ξαναξεκινάμε χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα απολύτως, χωρίς να έχουμε προβεί σε οποιαδήποτε τόμη, με αποτέλεσμα πάλι μετά από κανένα 2-3 μήνες να έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά εμείς ομιλούμε με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πώς έχει η κατάσταση. Αυτά τα ολίγα δηλαδή όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League, τα όσα συνέβησαν, δηλαδή με λίγα λόγια. Αν λέμε ρε παιδί μου πάει έτσι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ θα πανηγυρίσει πρωτάθλημα αν συνεχίσει να παίρνει τα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά θα πανηγύρισε το παιχνίδι μέσα στην Λάρισα, εκεί την 28η αγωνιστική μέρα, δεν κάνω λάθος. Ας με βοηθήσουν οι φίλοι του Δικεφάλου που έχουν βγάλει τα μπλοκάκια, νομίζω πολύ καλύτερα κάνουν τους υπολογισμούς από μένα για το πότε, θα φτάσουν στην πολυπόθητη κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 35 χρόνια. Πόσο είναι? Πολύ προπαίδεια ρε παιδιά, πολύ προπαίδεια. Είναι και πρωί πρωί, που να κάνουμε, τους υπολογισμούς μας. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Έλα Βαμπή. Έλα αγόρι μου. Άκουσα σε πω. Ναι. Όταν ένα παιχνίδι είναι οικογενειακό, γιατί αυτοί έχουν μπερδέψει, δεν ξέρουν ποια είναι τα οικογενειακά και ποια τα, γιατί όλο τέτοια δίνουν. Κατάλαβες. Δεν λήγει 4-1 ρε φίλε. Μπαίνει 1-0 άντε και 1,2-0 και χαλαρά πάει τσουκουσούκου. Μάλιστα. Τώρα βγαίνουν να μας μιλήσουν αυτοί για... τι να μας πούνε. Αυτοί στα μάτια όλου του κόσμου, του πλανήτη, είναι πέτσινοι. Τέλος. Μάλιστα. Εγώ για άλλες ομάδες δεν θα μιλήσω. Ποτέ, ναι. Ναι, άλλο. Κατάλαβες. Και ας βγαίνουν τώρα να λένε ότι... να μην το πω... Να μην το πεις. Ναι. Να μην το πεις. Να βγαίνεις εσύ κατά πόδι, να βγει ο άλλος και θα πει ότι την αυτά τι που λες. Ό,τι και να μας πούν τώρα, τι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ναι, με τα φιλικά, τις ιστορίες. Μάλιστα. Ναι, ο Άρης κάθεται και τρώει με το σπαθί του τις θεσάρες. Ο Άρης, αγόρι μου, παίζει στα αίσια όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει. Αυτά που ξέρα να τα ξεχάσουν. Ναι. Και τον ΠΑΟΚ πώς τον έχασε δηλαδή?
Στο Χαριλάου. Πώς τον έχασε τον ΠΑΟΚ στο Χαριλάου? Κοιμήθηκε ο Θεός, ρε. Δηλαδή, τι έγινε. Προς τι γέλλονται, ρε. Όχι, εντάξει, όταν κοιμήθηκε ο Θεός. Ναι. Αυτό, ναι. Κανόνες εκεί που θα έχεις το live να έχουμε τίποτα άλλο. Όχι, τι. Σε καμία των περιπτώσεων λέω εγώ τίποτα. Εντάξει, έγινε. Άντε, τσαό, 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 τσαό. Καλημέρα στην γραμμούλα. Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη Άρη όμως, όχι στον πλανήτη Γη, το θεωρούν πέτσινο. Μόνο εκεί πέρα το θεωρούν πέτσινο. Ρε εσύ... Πασχάλη. Αντεπίθεση από σέντρα δεν τρώγεται, ρε φίλε. Αντεπίθεση και γκολ από σέντρα δεν τρώγεται. Πώς θα γίνει τώρα? Ήσασταν 11 πίσω από τη σέντρα. Έκανε η ΑΕΚ σέντρα στον γκολ που βάλατε. Σας έκανε αντεπίθεση και σας έβαλε γκολ. Αυτό ούτε στις προπονήσεις δεν το κάνει. Ναι, αλλά σου λέει ρε παιδί μου ότι αν ήταν οι ομάδες είχαν έτσι φιλικές σχέσεις, δεν θα καθόταν να φτιάχνουν ένα σκορ τέτοιας εκτάσεως. Το φτιάχνουν για να βγάλουν μάτια. Πώς, εντάξει, να κάνεις το 4 όμως, το 4 είναι βαρύ και δημιουργεί, βάζει δύσκολα στον αντίπαλο, πάντα. Όσο και να είναι. Και να μας πούν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρη. Μάλιστα. Η εταιρεία που ανήκει στην αδερφή του Θόδωρου Καρυπίδη. Όχι, στον ξάδερφο ανήκει. Ναι, ναι. Εντάξει. Στο συνονόματο, αλλά πιανού γιος. Μάλιστα. Όπως λέμε γουχού του. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. 7 και 3 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου, επειδή θα πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψουμε εδώ δυναμικότατη στο αθλητικότατο επίσης πρωινό της Δευτέρας μας. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στον Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, στο πρωινό της Δευτερούλας, όλα σε υποκοριστική κατάληξη. 2-31-0-287 και 3 κουτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και νομινήματα και αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα διαδίκτυα, στα ιντερνέτια μας, στη σελιδούλα μας και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Κάτι που ενδεχομένως ευνοεί κάποιους στο να ρίξουν και μια βουτιά. Οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Χθες ένας βούτυξε στον θερμαϊκό. Δεν ξέρω αν ζεστάθηκε ή αν αποφάσισε να παραιτηθεί από την ζωή, αλλά είδαμε μια σχετική ανάρτηση. Τον είδε πολλοί κόσμος να το πράττει. Αιωνία του η μνήμη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πολύ καλημέρα σου, Παπή. Τι κάνεις? Καλώς το να. Μια χαρά. Τι κάνουμε? Πολύ καλά. Είδαμε τον λατρευτό κόσμο του ελληνικού αθλητισμού. Βεβαίως, βεβαίως. Τα είδαμε όλα. Ναι, γιατί δεν ήταν μόνο, ξέρεις, όλοι οι κράτη τους Παναθηναϊκούς, και καλά τους κάνουν για αυτά που κάνανε. Καμία αμνία για τους οπαδούς του Άρη που κάνανε τα ίδια και χειρότερα μία μέρα πριν υπάρχει? Δεν, για ποιο πράγμα μιλάς, δεν είδα. Α, γιατί ήταν την ώρα του. Είδα κάτι τράβαλα στο Περιστέρι Άρης. Κάτι καρεκλίες να φεύγουν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το μάτι διακόπτει για μία ώρα. Α, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Εκένωση κηπέδου. Ναι. Γι' αυτό λέω ακριβώς τα ίδια. Δεν το είδα, δεν το είδα. Δεν έχω... Ναι, και εγώ ξέρεις, έπαιζε πάνω στο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, γι' αυτό ήταν, ξέρεις, παντού υπάρχουν τα καλόπεδα. Ναι. Για πες μου τώρα για γούρι που λέει για το σκούφο. Ναι. Είναι ο σκούφος ή το πορτοκαλί ή το χακί σαγκάκι του Σάντος. Έχει ξεχαστεί. Δεν τα χακί, ήταν δερμάτινο καφετί. Έχει ξεχαστεί. Μέχρι πέρυσι. Α, έχει ξεχαστεί. Ναι, ναι, ναι. Το μνημονεύανε. Γιατί ήταν και αυτό ήταν. Το μνημονεύανε. Μάλιστα, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν και αρκετοί που λέγανε ότι το καλοκαίρι ξαναέρχεται. Εννοείται. Ναι, ναι. Αλλά τώρα έχει ξεχαστεί. Έχει ξεχαστεί. Δεν υπάρχει στην καρταρόμπα. Δηλαδή, όταν είσαι για αγούρι, αυτά τα δύο ήταν. Δηλαδή μπορεί να το συγκρίνω το σκούφο με το δερμάτο του Σάντος. Κρίμα που, εκείνη την χρονιά. Ναι, κρίμα που δεν παίζει ο Μανώλης Κούφαλης ακόμη μπάλα για να τον πάρει το καλοκαίρι ο Ράσβαν Λουτσέσκου στην ομάδα. Ή έστω μπορεί να τον πάρει κανένα βοηθό. Εντάξει, μεγάλη παιχτούρα. Μανώλης Κούφαλης, από τους πιο αδικημένους ποδοσφαιριστές που πέρασαν. Ναι, έπαιζε στην Κέρκυρα, ήταν. Κέρκυρα, ακράτητη, πας, έκανε μια μικρομεσαία καριέρα. Θα μπορούσε να παίξει και σε μεγαλύτερη ομάδα, εγώ πιστεύω.
Ναι, απλώς είπαμε. Είχαμε το λατρευτό κόσμο του ελληνικού αθλητισμού γενικώς. Ναι. Ο Ηρακλής τι λέει, νίκη μετά από κανένα δίμηνο στο Καφτατζόγλιο. Δεύτερη σερή, ναι. Όχι, στο Καφτατζόγλιο, στο Καφτατζόγλιο. Α, ναι, ναι, είχαμε και, ναι. Το Γενάρη είχε να κερδίσει. Καλά, εντάξει, για μένα όλε, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, δύο μάτς και για την πόλη, γιατί έχει πάω κάρυστη την Κυριακή. Ω, χαμπάρι δεν πήραμε, είδες, ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ. Έχει μπάσκετ, ναι. Αλλά παίζεται και σχεδόν η μισή άνοδο του Ηρακλή. Με... Παίζει στη Νίκαια. Στη Νίκαια παίζει, ναι, ναι, ναι. Παίζει τον Ελληνικό. Είναι υπέρ στην άνοδο να παίζει, γιατί είπα θα παράσει. Το Σάββατο είναι. Ναι και, ναι και τα δύο. Θα είμαι στη Νίκαια το Σάββατο, χωρίς πλάκα. Μπορεί να πάω να το δω. Θα είμαι και δίπλα. Ξέρεις, είναι το μάτσο όλη η κατηγορία. Α, ωραία. Όποιο θέλει την απευθεία άνοδο. Πάω να κάνω ένα μετάδοση για τον Λίμπερο. Πλάκα στην πλάκα. Ναι, όχι, θα είναι. Αλήθεια, αλήθεια. Είδες, μα ακολουθάει ο Ηρακλής. Όπου παίζω κι εγώ, παίζει και ο Ηρακλής. Ναι, ωραία. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσάω, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή. Παρακαλώ. Έγινε με το κινητό σου, το βρήκε. Πού να το βρω, πρέπει στο σπίτι, εξαφανίστηκε. Μήπως στο ταξί που σε έφερε το ξέχασες. Όχι, δεν το πήρα καν από το σπίτι. Ξέρεις τι, γιατί εμένα μου το πήρα, ναι, το κινητό, ένα που μου έλεγε Mirko is dead, ένα σέρβος μου το πήρε το κινητό στη Θεσσαλονίκη, το ψάχνω ακόμα. Ναι. Αλλά τώρα με σέρβις εγώ δεν κάνω πάρα. Μάλιστα, μάλιστα. Όχι, στο σπίτι, μου το πήρα στο σπίτι, δεν ξέρω. Ξαφανίστηκε το κινητό. Θα φτιάξω μια φανουρόπιτα μάλλον για να... για να φανερωθεί. Για να εξήγει τα φαινόμενα. X-Files, X-Files. 6 και 14. Τι 6 και 14, 7 και 14 είναι πρώτα λεπτά. Εδώ δυναμικότατα, κυρίες και κύριοι. Πέρα από όλα τα άλλα, είχαμε και την καλαθόσφαιρά μας το Σαββατοκύριακο με το περιβόητο παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να μην διεξάγεται, να κατοχυρώνεται με 0-20 υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός, δεν σφραγίστηκαν εισιτήρια, δεν άνοιξε το σεφ. Και εκεί θα έχουμε δικαστήρια. Θα καταφύγει στο ΑΣΕΑΔΑ, αν δεν κάνω λάθος, σε ποια επιτροπή τέλος πάντων πηγαίνει ο Ολυμπιακός. Κινδυνεύει και αυτός με την σειρά του, με αφαίρεση βαθμών, με μείον 6. Κάτι που θα τον οδηγήσει, όπως τον, αντίστοιχα τον Παναθηναϊκό, ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του κόσμου. Αντίστοιχα μπορεί να συμβεί για τον Ολυμπιακό το ίδιο πράγμα. Ο Ολυμπιακός που μπορεί να συνεχίσει να μην κατεβαίνει καν στα παιχνίδια. Και απάντησε με στίχους του Γιάννη Ρίτσου, με ένα απόσπασμα από τις γειτονιές του κόσμου. Τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια της αντιπαράθεσης βάζουμε ωραία πραγματάκια. Έτσι, για να μαθαίνουμε. Να λείπεις δεν είναι τίποτα να λείπεις. Αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει, θα είσαι για πάντα μέσα σε όλα εκείνα που γι' αυτά έχεις λείψει. Θα είσαι για πάντα μέσα σε όλον τον κόσμο. Ήταν η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του Ολυμπιακού σχετικά με τα όσα δεν διεξήχθησαν την Κυριακή στο ΣΕΦ. Δεν ξέρω να παρακολουθήσετε επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά New Media από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή σε μια σύσκεψη που είχε συγκαλέσει ο Βασιλιάδης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, με τον Αγγελόπουλο της ΑΕΚ, τον Ισχυρό Ανήρ της Ένωσης και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και εκεί συνέβησαν διάφορα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος περίμενε να κατεβούν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι από το γραφείο του Υπουργού έξω, κάνοντας live μετάδοση την Παρασκευή το βράδυ την αποχώρηση των δύο ηθινόντων του καλαθοσφαιρικού Ολυμπιακού, φωνάζοντάς τους «Αουάου, δεν κατεβήκατε» και τέτοια. Έχει φύγει το story, έχει φύγει το story, αλλά φαντάζομαι ότι έχει αναδημοσιευθεί, κάποιος το έχει σώσει, πώς σώζεται κιόλας από το σύνταγμα, δεν ξέρω. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε οπωσδήποτε. Ψάξτε το. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, σας παίρνω από Νέα Υόρκη τηλέφωνο. Ω, μεγάλη μας χαρά. Ναι, να σου πω. Άκουσα προηγουμένως λέγατε βγήκε απόφαση. Και πότε βγήκε η απόφαση για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Δεν βγήκε η απόφαση ακόμη. Ναι,
Μήπως ξέρετε πότε θα βγει γι' αυτό. Α, δεν έχουμε ιδέα. Τώρα Ελλάδα είσαι, δικαστήρια, αυτά, εφέσεις, κόντρα εφέσεις, ιστορίες. Ω, έτσι, ναι. Γι' αυτό έχει καμιά. Μπορεί και να ξαναγίνω εγώ ένα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση. Σε ποιο λεπτό σταμάτησε ο αγώνας? Α, για το ποδόσφαιρο μιλάτε στο 70. Στο 70. Στο 70. Μόνο η ΕΠΟ θα αποφασίσει ή θα αποφασίσει και τίποτα άλλο απ' έξω? Απ' έξω, λέτε καμιά Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τα λοιπά, δεν νομίζω. Όχι. Τα ελληνικά αρμόδια όργανα. Η δική μας. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στο New York. Τσάω, 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 τσάω. Worldwide η εκπομπούλα μας, πρώτη ακροματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως, βεβαίως. Να τα λέμε και αυτά. Δεν νομίζω να τίθεται θέμα επανάληψης του παιχνιδιού όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, διότι θα καταλογιστεί, φαντάζομαι, η πετιότητα του Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός θα πάρει το παιχνίδι με 0-3, θα μηδενιστεί ο Παναθηναϊκός και θα μπούμε μετά στη διαδικασία των πόσων βαθμών αφαίρεσης θα επιβληθούν στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που θα μπλέξει σίγουρα σε περιπέτειες μεγάλες όσον αφορά το πολύ δυσίωνο μέλλον από εδώ και πέρα, έτσι όπως φαντάζει. Κατά τα άλλα, στην καλαθόσφαιρα εδώ την υπόλοιπη, βγαίνουμε τώρα για μια ρήξη στην Basket League, για μια αλλαγή στο σκηνικό. Αποτελέσματα, έτσι, γιατί μας πληροφόρησε εδώ και ένας φίλος μας ότι έχει και Άρης ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική, αλλά who cares, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που δεν θα έχει πρωταθλήματα και παθοσφαίρα, άντε λίγο να το κουτσοδούμε. Προμηθέας Πάτρων, Χολαργός 86-61, Περιστέρι Άρης 81-61, ΑΕΚ Κίμη 96-92, ΠΑΟΚ Ήφαιστος Λίμνου 73-75, Ρέθυμνο Πανιώνιος 65-72, Κολοσσός Λαύριο 76-80, βαθμολογία Παναθηναϊκός 38, ΑΕΚ 33, Προμηθέας 32, Περιστέρι 32, ΠΑΟΚ 31, Ολυμπιακός 30, Ήφαιστος 30, Χολαργός 27, Άρης 25, Λαύριο και Πανιώνιος 24, Κίμη 23, Κολοσσός 22 και Ρέθυμνο 22. Ολυμπιακός έχει μείον 6 και αντιμετωπίζει το φάσμα επιπλέον αφαίρεσης 6 βαθμών να φτάσει στους 24. Και αν δεν κατέβει και στο επόμενο παιχνίδι, νομίζω θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Κύριε Παπή, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν μπορείτε να με κατατοπίσετε. Βεβαίως. Εγώ είχα παίξει χτες το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο στοίχημα. Ναι. Και το είχα παίξει αρκετό χρήμα, ναι, γιατί ναι, περίμενα να έρθει το αποτέλεσμα το επιθυμητό. 0-1 το δώσαμε εδώ από την εκπομπή, 0-1 ήτανε, γι' αυτό το λόγο το σταματήσανε. Εγώ το είχα δώσει 1-1. Ναι, 0-1 εδώ, πρώτη εδώ. Ναι. Εγώ 1-1. Ξέραμε τις προφητείες, μάλιστα. 1-1 το είχα δώσει εγώ. Τώρα το θέμα είναι, εγώ θα τα πάρω τα λεφτά μου πίσω που δεν πότε... Δεν γνωρίζω να σας πληροφορήσω, κύριέ μου, οπότε δεν ένα θα παιχνίδι, πάρω. Ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη, ναι. Στοιχηματικός παίρνω τα λεφτά μου πίσω. Δεν τι ξέρω τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς... Πάπη, πρέπει να τα πάρω πίσω τα λεφτά, γιατί... Γιατί πώς θα πάω. Έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές κατοχυρώνεται... Ως μονάδα, ως μη γενόμενο, οπότε... Αλλά δεν θέλω να το πω, αλλά το είπα βέβαια. Κάποιος πιο υπεύθυνος που ασχολείται με τα στοιχηματικά μπορεί να μας ενημερώσει. Κάποιος πιο υπεύθυνος, γιατί θα χάσω τα λεφτά. Εμείς είμαστε ανευθύνο υπεύθυνοι μια ζωή. Τα λεφτά που είχα για να πάω στην Τζαμάικα. Θα στα δώσω εγώ, μωρέ. Μα, μπορείς να μου δώσεις 3 χιλιάρικα. Τι είναι 3 χιλιάρικα, ρε εσύ. Έλα ρε τώρα, για αυτά τα ψευτοποσά μιλάμε. Μην είναι ήσυχος. Εντάξει, Παμπή, θα τα πάρεις, θα τα πάρεις. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Μπορεί να πάει από τον κύριο Μελισανίδη. Ναι, ενδεχομένως. Ναι, και εξάλλου φημίζεται γι' αυτό για την άπλα του. Έχει γίνει και φιγούρα στο Ρουκζούκ. Λοιπόν, για την καλαθόσφαιρα. Παίζουν 6 παίχτες. Ο Ήφαιστος είναι
είναι κατευθείαν τέτοιο, τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή είναι αυτό. Ναι, δεν δίνεται. Και μάλιστα είναι τόσο καυγαλαίο. Έπαιζε μέσα, επειδή δεν το είδα. Ήταν έξι παίχτες. Δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει. Α, δεν έχει ξεκινήσει. Είναι μέσα έξι παίχτες. Ναι. Δηλαδή τι άλλο, άμα ξεκινούσε και με έξι παίχτες, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά. Από τη στιγμή όμως που δεν ξεκίνησε. Όχι, το μόνο που έχει γίνει είναι στο NBA που σηκώθηκε ο άλλος και του πέταξε πάσα στον πάγκο, μπερδεύτηκε. Ναι, στον Κάρι προχθές. Εκείνος. Ναι, εντάξει, λοιπόν, Κάρι είσαι γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι υποβιβασμός η δεύτερη φορά όταν δεν κατεβαίνει σε αγώνα. Ναι, 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 στην τρίτη. Όχι στην τρίτη, στη δεύτερη. Στη δεύτερη είναι στο πρωτάθλημα, ναι. Λοιπόν, μετά για το ποδόσφαιρο να πω δύο πραγματάκια. Ο Καραπαπάς έφερνε φυλάκια. Ναι, το κάποια στιγμή, ναι, ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και κάτι με αυτό. Και για τη μετάδοση που υπήρχε από την ΕΡΤ στο μάτι στο Πανετολικό ΣΠΑΟ, δεν ξέρω από πού παίρνει το δικαίωμα Λιακουρόπουλος, κάπως έτσι λέγεται, αυτός που έκανε, αυτός που είναι και στην Αθλητική Κυριακή, να λέει ότι είναι ντροπή να έχει ο ΠΑΟΚ ένα προπονητή που να διαμαρτύρει. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και δεν πρέπει να έχει ένα προπονητή που διαμαρτύρεται κάθε 30 δευτερόλεπτα. Είπε ντροπή, είπε τη λέξη ντροπή ή απλά ανέφερε. Είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, εντάξει, τρώει κάποιο κυνήγι, είπαν την προηγούμενη φορά είναι ντροπή να λέει αυτές τις λέξεις. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε τα χρήματα να στείλουμε Αστροπόλο. Δεν είμαστε, δεν είναι και στο ήθος μας. Αλλά κάτι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, έγινε. Τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαρτινό. Παρακαλώ. Δευτέρη μου, έχω την εντύπωση καλημέρα μου ότι μετράει το αποτέλεσμα εκεί που διακόπηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι και γνώστης. Υπήρχε τέτοιο ότι αν διακοπεί το πρώτο ημίχρονο, πάει μονάδα. Αν διακοπεί το δεύτερο ημίχρονο, πάει το αποτέλεσμα που ήταν στη διακοπή του δεύτερου ημίχρονου. Μάλιστα. Έχω αυτή την εντύπωση. Ναι. 90% χωρίς να είμαι 100% γι' αυτό που λέω. Ενθαρρυντικό αυτό γιατί το είχα 0-1 εγώ. Μ' αρέσει. Αν είναι αυτό το δελευταίρι μου. Δυστυχώς, μέσα ένα μπαράκι εκεί στην Αθήνα να λέγεται Τζαμάικα. Πάνε κάτω μαζί με το Μινά και σκάρω σε ταξίδια μακρινά στην Τζαμάικα. Όπως έκανε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια. Πως λέει, αχ, ψεύτα, καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βαδί. Καλημέρα, καλημέρα. Ο συγκεκριμένος κύριος της Αθλητικής Κυριακής είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα ιστορική, με μεγάλη ιστορία τέλος πάντων. Δεν του αρμόζει να έχει έναν προπονητή κάθε 30 δευτερόλεπτα να διαμαρτύρεται και κάποιος άλλος στον πάγκο του να διαμαρτύρεται κάθε 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή εξέφρασε, ναι, θα μας πει και τι προπονητή θα έχουμε, έτσι. Εντάξει. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Ρε, δεν πάει να κάνεις τη δουλειά σωστά που σε πληρώνουμε από την τσεπούλα μας τόσα χρόνια το παχυλό στο μισθό και θα ακούμε να λες αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεσαι λίγο και μετά να εκφράζεις και απορία στην εκπομπή σου και να ρωτάς τον Μίνο αν εμείς εδώ στα Αθλητική Κυριακή έχουμε, γιατί λέει πήραμε κάποια μηνύματα, αν ναι, έχουμε αδικήσει τον ΠΑΟΚ και έχουμε πει κάτι κατά του ΠΑΟΚ. Φυσικά και είπε, ρε φίλε, τι το παίζεις τρελίτσα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Υπήρξαν, και ρωτάς τον Μίνο να σου πει τι, ο οποίος Μίνος πληρώνεται και αυτός από την ΕΡΤ. Από εμάς τι περιμένεις, ότι κάτι διαφορετικό, να χάσει τη ρεσούλα του άνθρωπος. Εντάξει, τι να πει τώρα. Σε αυτό, από την άλλη, εντάξει, θεωρώ ότι δεν πρέπει κανείς να είναι υπόλογος επειδή αμείβεται μέσω του δημοσίου ή και όχι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κριτήριο. Όταν... γιατί και για την ΕΡΤ, ας πούμε, συνήθως λένε «Α, εμείς σας πληρώνουμε» και τέτοια. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το βασικό κριτήριο. Καταρχήν, οφείλεις ως δημοσιογράφος, ανεξαρτήτως όποιο μέσο δουλεύεις, να διατηρείς κάποιες αρχές που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δηλαδή, δεν σημαίνει κάτι ότι είσαι στην ΕΡΤ ή σε κάποιο άλλο κανάλι. Αυτό εξυπακούεται. Ναι, αλλά, αλλά αν είσαι ένας δημοσιογράφος όπου είσαι σε ένα ιδιωτικό κανάλι και ακολουθείς μια γραμμή την οποία σου επιβάλλουν, είναι διαφορετικό από το να είσαι στη δημόσια ελληνική τηλεόραση που σε ακούει όλη η Ελλάδα, σε πληρώνει όλη η Ελλάδα για να καθόμαστε να ακούμε την κρίση τη δική σου. Ναι.
Εντάξει, τώρα κάθε καθένας... Κάθεται για τον εαυτό σου, ρε φίλε, στο κάτω-κάτω. Δεν κατάλαβα. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Έγινε. Συγχαιρετούμε. Καλημέρα. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπάμπη, συγγνώμη τώρα, γιατί μου βάλε φιτιλιές ο προηγούμενος. Σε κάνει, ναι. Τώρα δεν ξέρω εγώ για το στοιχηματικά. Τι να σου πω. Πάρε τηλέφωνο. Πού τα έπαιξες. Πού τα έπαιξες. Πάρε τηλέφωνο να ρωτήσεις. Θα πάρω. Να σου πω, είχα ένα ξάδελφο. Μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω, δεν σ' ακούω. Είχα ένα ξάδελφο που ήθελε να γίνει γιατρός. Ναι. Και είχε δώσει. Και έγινε δικηγόρα σου. Ναι. Είχε, όχι, είχε δώσει τρεις φορές πανελλήνιες, ναι. Αλλά δεν το είχε με την έκθεση. Μες. Ενώ ήταν καλός. Αν ακούγε λόγο επειδή. Ναι. Και ο πατέρας του λέει: ρε αγόρι μου, δεν πας στη Ρουμανία. Ήτανε τότε τη δεκαετία του 90. Ο Τσαλίκης ήτανε, ο ξάδελφος. Όχι, ρε, πήγε στη Ρουμανία για γιατρός. Ο Τσαλίκης τελείωσε ιατρική στην Ρουμανία. Ναι, πήγε. Καλά, δεν ήταν ο Τσαλίκης ο ξαδελφός. Εντάξει, ρε, οκ. Πήγε Ρουμανία. Τον έπαιρνα τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη, τότε που είχε χειμώνα βαρδάρι. Εγώ ήμουν στο Αριστοτέλειο, τη δεκαετία του 90. Του λέω τι καιρό κάνει εκεί πάνω, ήταν τη Μισοάρα αυτός, στην τη Μισοάρα. Α, εκεί που πετούσε η αεροπορική εταιρεία, είδες που υπήρχε σχέση, ναι. Ναι, στην τη Μισοάρα ήταν. Ναι. Και μου λέει μείον 18 βαθμούς, λέει. Μάλιστα. Εδώ Τσαουσέσκου έφυγε, αλλά μείον 18 πολύ κρύο μου λέει. Ναι. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτός ο Λουτσέσκου γιατί φοράει σκούφο εδώ που έχουμε 5 βαθμούς, δεν έχει στη Ρουμανία κρύο μείον 18, ήρθε εδώ και κρυώνει και φοράει σκούφο. Θα σου απαντήσει τώρα, βάζεις... Δίνεις πάσα για αυτόν τον γκολ με αυτή την ερώτηση που έκανε. Φούλου του Πάου. Μπάμπη, στο Ρασβάν, εγώ ένα θα πω. Μούλτσου, Μούλτσου, Μέσκ Μόλτ. Thank you very much. Thank you very much. Μούλτσου, Μέσκ Μόλτ. Τσαου. Γιατί θα σου πει κανένα φίλο του Πάου. Αυτό τώρα σαν να δίνει να είσαι τερματοφύλακα να πάω να δώσει τον αμυντικό πάσα και να την. Τέλει. Δίνεις στον επιθετικό, γιατί θα σου πει ένας φίλος του ΠΑΟΚ, στο μείον 20 είναι η αλήθεια, η βαθμολογική μάλλον και η καιρική διαφορά. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι εδώ στο Λόγο Επειδή, δυναμικό μάχημο, η γραμμούλα μπορεί να επανακάμψει, μόλις επιστρέφουμε, δεν θα κάνουμε πολλή ώρα. Εδώ συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στον Λίμπερο 107,4, στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπούλας μας. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα που δεν παραμένει πλέον στην αναμονή. Καλημέρα. Έλα, πασμένα. Τι γίνεται. Φέρε ρε αύριο την Έλενα στην εκπομπή. Αχ, πρέπει να κάνουμε έτσι μια επάν... Δεν το κεφάλι μου για δαντάκι με τώρα και για πώς στάνει τα μπάλα. Με αυτά τα ποδόσφαιρα, άντε να τελειώσει σε 5-6 εβδομάδες, να τελειώσει, να εισχάσουμε. Μα τελείωσε ήδη τα βλούχος, τι να τελειώσει. Ένα άλλο. Τι διαδικασίες. Άσε, μετά μπορεί να έχει τα άλλα. Φέρε κανένα παχταρά να πούμε να πέσουν τα τσιμέντα και τέτοια. Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει, λες, ε. Αλλά θα ησυχάσουμε να τελειώσει. Πες το εδώ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Συνειδητοποιήσαμε εδώ, φίλε. Ναι, λες, ε. Και τι ασχολούνται τώρα πλέον. Δεν έχω τι να κάνω. Δεν έχω τι να κάνω, ναι, και μας χαλά την εκπομπή, να πούμε. Φέρε την Έλενα Βρούς, σε παρακαλώ. Θα το παλέψω, θα το παλέψω. Για σένα, αφιέρωμα. Ευχαριστώ. Έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Ευχαριστώ την Χριστίνα εδώ, συνεργάτρια της εκπομπής. Μας δίνει και τα σκοράκια που μου έστειλε τώρα μια σχετική ανάρτηση από το Πάμε Στοίχημα του opap.gr που λέει για τα ανεβληθέντα, ματεθεωθέντα παιχνίδια και ούτω καθεξής. Λέει σε περίπτωση ματέωσης, αναβολής, οριστικής διακοπής ή διακοπής και μη ολοκλήρωσης του αθλητικού ή μη γεγονότος πέρα των 72 ωρών, οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για οποιαδήποτε μορφή στοιχήματος, π.χ. τελικό αποτέλεσμα, ημίχρονο τελικό κτλ., θεωρείται αποδεκτή, αλλά ως απόδοση της λαμβάνεται η μονάδα, εφόσον δεν έχει κριθεί. Σε περίπτωση ματέωσης αγώνα ή αλλαγής ή αντιστροφής έδρας ή αλλαγής αντιπάλου μετά τη δημοσιοποίηση του προγράμματος διακοπής αγώνα, οποιοδήποτε σημείο επιλογής του παίκτη για το συγκεκριμένο γεγονός θεωρείται αποδεκτό, αλλά ως απόδοση λαμβάνεται η μονάδα. Σε περίπτωση διακοπής αγώνα και συνέχισης του για την υπόμενη διάρκεια από την στιγμή της διακοπής εντός των 72 ώρων από την αναγραφόμενη στο πρόγραμμα ημερολογιακής ημέρας με βάση τοπική ώρα, για όλα τα στοιχήματα ισχύει το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Όπως αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, ο ΠΑΠ μετράει μάλλον την μονάδα σχετικά με την έκβαση του
χθεσινού παιχνιδιού Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλώ. Από ό,τι θυμάμαι τώρα τελευταία προσπαθήσε να αλλάξει ο αθλητικός νόμος και αφορούσε όσον αφορά διακοπή αγώνα, λέει, η ομάδα που είναι η τέτοια υποβιβάζεται χωρίς άλλες, λέει, ποινές. Ναι, υπήρξε μια αλλαγή, νομίζω ότι τρεις τελευταίες μέρες, αλλά δεν το πολύ παρακολούθησε. Ναι, αυτομάτως το είχε βγάλει αυτός ο υφυπουργός αθλητισμού. Ήταν η αναδιάρθρωση των αθλητικών και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι η ομάδα που θα είναι η τέτοια φυσικά, αυτό φωτογράφιζε εμάς. Μας είχε πει ότι και μάγκες μην κουνηθείτε, θα σας πάω γάμα εθνική. Ναι. Αλλά τώρα θέλω να δω άμα ισχύει ή όχι. Άμα το έχουν επικυρωμένο και ισχύει. Ναι. Τώρα θα έχουμε νομικά. Ναι, να το δούμε αυτό στην πορεία. Εν ευθέτω χρόνο, να τα λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, για άλλους ακροατές δεν μιλάω. Ναι. Αλλά θέλω να απευθυνθώ στο φίλο το Λευτέρη. Λευτέρη, το σκουφί στο πάνω κεφάλι του Λουτσέσκου μη σας απασχολεί πολύ. Το άλλο είναι το θέμα. Το άλλο είναι το θέμα. Και κύριε Μπάμπη, μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ποια ομάδα πριν πέσει για τρίτη, τέταρτη, δεύτερη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική είχε κάνει γενέθλια 10 αγωνιστικές χωρίς πέναλτι? Αυτό επειδή μιλούσαμε πριν για πέναλτι. Ναι. Ποια ομάδα πριν πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική ξανά είχαν κάνει οι παίκτες στο γήπεδο σε μια προπόνηση, είχαν φέρει τούρτα και γιορτάζανε 10 αγωνιστικές χωρίς να τους δώσουν πέναλτι? Αυτό είναι quiz για όλους. Κουιζάκι, μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, γεια σου κύριε Μπαμπή. Καλημέρα. Μ' ακούς? Ακούμε. Για να πάρεις double πρέπει να περάσεις από τον ημιτελικό για να πας στον τελικό. Βεβαίως. Ναι, ναι, και αυτό. Πρέπει να περάσεις τη σύραγγα του Αρτεμισίου. Η σύραγγα του Αρτεμισίου στην Τρίπολη είναι μεγάλη. Έχει λακκούβες και μπορεί να πέσει μέσα ο σκούφος του. Μάλιστα. Έγινε. Τσάω. Τσάω. Πλέον δεν έχει και στροφές όμως πολλές. Έχει φτιαχτεί ο δρόμος. Καρφής. Γέννησε και όλα στην Πελοπόννησο τους έχουν κάνει τους δρόμοι. Μια χαρά. Πελάκι, αργή ακόμη. 2 του Απρίλη είναι τα μάτς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα καταρχάς. Επίσης. Λοιπόν, ο αθλητικός νόμος λέει μηδενισμός του παιχνιδιού και μείον 3, αυτό τίποτα άλλο. Και τιμωρία της έδρας χωρίς τέτοια. Ναι. Τώρα εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ανίσχυρος. Νομίζω θα είναι βαρύς ο Πέλεκης. Ναι, σίγουρα. Γιατί αν ήταν πιο παλιά, πιο ισχυρός, λίγο θα την ψιλογλίτωνε. Αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα. Οι νόμοι εφαρμόζονται ανάλογα με το χρώμα της φανέλας και το όνομα της ομάδας. Στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα, το τέτοιο, έτσι. Γενικά οι νόμοι στην Ελλάδα ισχύει ο νόμος του ισχυρού σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε δει σε δικαστικές υποθέσεις, ξέρω εγώ, μια καθαρίστρια να οδηγείται στη φυλακή γιατί είχε πλαστογραφήσει ένα απολυτήριο δημοτικού και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, προβαίνουν σε πράξεις έκνομες, σε καταχρασμούς χρημάτων, σε παιδεραστίες, να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και... Αυτή είναι η δημοκρατία. Ναι. Η δημοκρατία είναι ο νόμος του ισχυρού. Ο καπιταλισμός, μάλλον, είναι ο νόμος του ισχυρού. Αυτό μας παράγει. Αυτό το πολίτευμα εμάς μας αρέσει. Το πνεύμα. Η δημοκρατία είναι πολύ καλό πολίτευμα. Ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα το οποίο επηρεάζει τις όλες καταστάσεις. Έχει διαφορά γι' αυτό. Λοιπόν, αν εχθές ο διαιτητής σε αυτό το ντέρμπι ήταν Έλληνας, το μάτι θα συνεχιζότανε. Ήταν ξένος και το μάτι διακόπηκε. Θα το εκενώνανε το γήπεδο. Το αντίστοιχο όμως δεν είχε γίνει τότε σε εκείνο το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης με την Κουρουμπίλια που μας είπε εκενώστε το παιχνίδι, το τέτοιο μας διώξανε από το γήπεδο, θα συνεχιστεί ο αγώνας και ο αγώνας διακόπηκε. Ναι. Για να δεις τι κάνει, ένα παραλληλισμό. Ναι, λοιπόν, σωστό και αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρό μας πάει όλο και πιο πίσω. Δεν έχει κάνει ούτε το μισό βήμα μπροστά. Να προσελκύσει κάτι. Έναν επενδυτή για τις ομάδες. Κάποιον μεγάλο επενδυτή, ρε παιδί μου. Έτσι θα μείνει το πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία αξία, ρε παιδί μου, έτσι. Αυτό να το βλέπει ο κόσμος που ακόμη πλακώνεται στα γήπεδα. Δηλαδή για ποιο λόγο πάει και πλακώνεται. Και χαλάει την υγεία του γενικά Τετάρτες, Κυριακές. Αυτό είναι Αν οι τιμωρίες είναι βαριές, δεν θα γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, και κάτι για τη Λίβερπουλ, για να κλείσω. Ναι.
Τα είδαμε όλα. Ότι στο 1-1, φίλε μου Μπάμπη, άμα με δεις χρώμιασα. Και λέω, δεν γίνεται. Κοίταξε, είναι στο 78, στο 74, στο 70, κάπου εκεί. Και γίνεται το 1-1. Τώρα λες, πάλι το σύνδρομο. Πάλι τα ίδια, ναι. Πάλι τα ίδια, χρώμιασα τελείως, ναι, ναι. Ευτυχώς. Ευτυχώς, άντε όμως τώρα να... Ναι, να δούμε. Άντε να δούμε. Εντάξει, τώρα το παλεύεις. Η United, η United, τη βλέπω εδώ να κοκοκο, να κάνει United. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι μας κάνει ο Μάριος. Έγινε, φιλιά. Τσάω, 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 τσάω. Γιατί είναι το πρωτάθλημα στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια στιγμή η Manchester United αντιμετωπίζει την City, ε. Τα λέω καλά ή τα λέω λάθος? Μπορεί να καταλάβω και ο λάθος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-3-8 τηλεφωνάκι για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους θέρες της πόλεως. Κοιτάξτε, ό,τι να είναι, έβλεπα ότι η Manchester United έχει την... Ό,τι να είναι. Με στο μυαλό μου μάλλον θα ήθελα να έχει την City απέναντι της. Έχουμε και αυτόν τον ταλκά να πούμε της Premier League και της αυτοκτονίας. Αυτά είναι ολίγες όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα σε πολύ χοντρικό βαθμό. Είχαμε και football league, βεβαίως ο Ηράκλης προέβη στην δεύτερη του, προχώρησε μάλλον στην δεύτερη του συνεχόμενη νίκη. Όπως είπαμε, κανένα δίμηνο συμπλήρωσε από την τελευταία φορά που επικράτησε κάποιο αντιπάλου στο Καφτατζόγλιο. Ο Ρόκα δήλωσε: ξεχάστε τον Ηρακλή του Χατζιμπαναγή, μην βλέπετε φαντάσματα του παρελθόντος. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε από εδώ και πέρα στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο Γυραιός. Τα αποτελέσματα της Football League για αυτό το Σαββατοκύριακο. Football League έχει κανονικά αγωνιστική την επόμενη, το επόμενο διήμερο, τρίμερο. Εργοτέλης Ηρόδοτος 4-1. Απόλλων Λάρισας Καραϊσκάκης 0-1, Απόλλων Πόντου Γυμνιακός 1-0, Βόλος Σπάρτη 3-0, Ηρακλής Αΐτος Πατών 2-1, Παναχαϊκή Δόξα Δράμας 2-2, Τρίκαλα Πλατανιάς 1-0, με έναν παπά να κάνει προθέρμαση μαζί με τους παίχτες των δύο ομάδων, να του βαράνε σουτάκια, να βαράει σουτάκια, ίσως να κέρδισε και θέση στις κλητεύσεις του Άγγελου Αναστασιάδη για το παιχνίδια του επόμενου αγωνιστικού τριμέρου, για τα προκριματικά του Euro του 2020. Κισαμικός Κασιόπη 1-0 στη βαθμολογία, Βόλο 48, Λάρισα 40, Απόλλων Πόντου 39, από το πουθενά, ποιος το περίμενε, τσούκου 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 τσούκου, ο Απόλλων Πόντου διεκδικεί άνοδο. Παναχαϊκή 39, Πλατανιάς 36, Εργοτέλης 34, Κέρκυρα 34, άλλο ένα φαβορί που διέψευσε τον τίτλο του. Κισαμικός 31, Ηράκλης 30, Δόξα και Καραϊσκάκης 28, Τρίκαλα 25, ζώνη επιβιβασμού με την παρούσα κατάσταση. Αίτητος 22, Ηρόδοτος 22, Σπάρτη έχει πέσει ήδη 15 και Γυνιακός στους 13 βαθμούς. Τα πάντα στο λόγο επειδή, τα πάντα κυρίες και κύριοι. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Τουλάχιστον καθόμαστε και τα βλέπουμε εμείς τα ματσάκια. Τα μισά βέβαια μας τα λέτε εσείς ότι το είδες Μπάμπη εκείνο. Αμάν δεν το παρατήρησα. Το είδες εκείνο. Αμάν δεν το παρατήρησα. Σήμερα ο Άρης, όπως είπαμε, στις 7 η ώρα υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η αγωνιστική εβδομάδα δεν έχει Ευρώπες τέτοια αυτά. Η ιστορία ήταν πιο ήπια. Είπαμε, νομίζω την Πέμπτη ξεκινάνε τα προκριματικά για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020, που θα διεξαχθήσει καμιά 8-9 πόλεις, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κύπελα εθνών, θα παίξουμε απ' άκρης άκρης σε ολόκληρη την... σε ολόκληρο τον κόσμο κύπελα εθνών. Εδώ με και Eurovision Ασίας θα έχουμε. Ξέρω το είδατε αυτό. Αλλά θα λέγεται Eurovision, αλλά Ασίας. Ο αντίστοιχος διαγωνισμός τραγουδιού που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες στην Ιγυρία Ήπειρο θα διεξαχθεί με αυτόν τον τρόπο, με την Αυστραλία να έχει γλυκαθεί δηλαδή από τη συμμετοχή της εδώ στον δικό μας διαγωνισμό και να γίνεται η πρώτη διοργανώτρια χώρα. Πα
παρέχουμε τεχνογνωσία. Παρέχουμε τεχνογνωσία. Μπορώ να φτιάξω άλλο, σου λέω, και ένα Super Link. Αυστραλία, Super Link. Να κατεβηθεί και η Premier League, να την κάνουμε εδώ. Να τη δώσουμε την δικιά μας αξία. Οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ παραμένει η ομάδα, μία από τις τέσσερις πλέον ομάδες σε όλη την Ευρώπη, μιας και ασχοληθήκαμε μετά τη συγκυρία Ιππήρου, τις τέσσερις αίτητες, μιας και η Ιουβέντους ιτήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο από την Τζένοα με 2-0 στο μεσημέρι της Κυριακής, και πλέον μετά από 25 αγωνιστικές ανήκει στο μικρό κλαμπ των ομάδων που δεν έχουν γνωρίσει το δυσάρεστο των αποτελεσμάτων, το δυσαρεστότερο. Ερυθρός Αστέρας του Βλάνταν Μιλόγεβιτς στην Σερβία παραμένει αίτητος, 75 βαθμούς, 24 νίκες, 3 ισοπαλίες. Η Μακάμπι Τελαβίβ του Βλάνταν Ιβιτς, να τα, σε όλα υπάρχει ελληνική σύνδεση, έχει το ρεκόρ στο πρωτάθλημα του Ισραήλ με 21 νίκες και 6 ισοπαλίες. Και η Σλόβαν Μπράτισλάβας του Μάρτιν Σέβελα, αυτός τώρα δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει με την Ελλάδα, μα το ψάξουμε, μπορεί να έρθει για διακοπές στην Κατερίνη ίσως σε κάποια στιγμή, να έχει την πρωτοκαθεδρία στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας και το ρεκόρ με 19 νίκες και 4 ισοπαλίες. Και ο ΠΑΟΚ επίσης αντιστοίχως να κατέχει το ρεκόρ στην ελληνική επικράτεια με 22 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 25 αγωνιστικές. Αυτές είναι οι τέσσερις αίτητες ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι για τους λάτριδι της στατιστικής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι λέει Μεσχε Φωτιάντη σήμερα, απουσία. Απουσία, απουσία. Τι να ασχολεί τώρα με τα αθλητικά και με αυτά, ρίχνουμε το επίπεδο της εκπομπής. Τι να πάρει να πει. Αλλά έπρεπε να πάρει και να δώσει την έπαρση αφού τα είπαμε. Εντάξει, τώρα σου λέει, άσε. Να μας πάει να μας πει και τον Απόλλωνα από αθόρυβα. Έκραζε τον Απόλλωνα. Πού είναι ο πρόεδρος. Πού είναι ο τέτοιος. Έχει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από αύριο. Από αύριο. Είπε ότι θα αποσυρθεί για ένα μήνα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Από τις 16 με τις 16. Αλλά μετά επανόρθωσε. Επανόρθωσε και λέει, όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Αλλά δεν θα το κάνω. Κάτι για τα. Τώρα που γκρέμισε τον τοίχο εκεί και έχει. Ζω για φιέστα Απόλλων Καλαμαριά με Μιχάλη Φωτιάδη. Φιέστα λόγω. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Γιατί είπαμε, έχει τώρα το πρόβλημα, πότε είναι με τα δικαστήρια και γκρέμισε ένα τείχο, λέει. Στον ΑΣΕΑΔ, στο ΑΣΕΑΔ να καταφύγει και μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες ενδεχομένως να επιληθεί το ζήτημα. Θα αθωθεί σίγουρα, γιατί ναι. Δεν τον καρμίνησε επειδή γκρεμίστηκε ο τείχος, αλλά επειδή δεν είχε άδεια. Αλλά στο μεταξύ βγήκε η άδεια και τώρα θα την προσκομίσει στο δικαστήριο, οπότε θα ψηφθεί. Αλλά πρέπει να πάμε απ' έξω από μένα. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί το καλοκαίρι, 14 του Απρίλη. Θυμάμαι όλες τις ημερομηνίες. Θα το βάλουμε μέσα στο καλεντάρι. Θα το βάλουμε μέσα στο καλεντάρι. Φυσικά πάλι Κουβαδόπουλος. Ω, καλά, εντάξει. Βγάλαμε το 0-1 του Ολυμπιακού, αλλά μας το πήραν πίσω. Ένα σκοράκι βρήκαμε και μας το πήραν πίσω. Δηλαδή, έλεγα. Τι αυτά τώρα. Για μας έγινε όλη η ιστορία τώρα. Να πει ένα ξένο διαιτητή για να υποστηρίζει τα αποτελέσματα που δίνει το λόγο. Ναι, για να μην του ρημάξουμε εκεί και πάρουμε όλα. Οι Πουκ τα κάνουν όλα, να ξέρει. Έτσι. Να πάρουμε τώρα τα ταμεία εκεί και την άξουμε την μπάγκα στον αέρα. Τι να κάνεις. Θα προχωρήσουμε. Και εμείς για τώρα θα πηγαίνουμε μέχρι που να γίνει το μπαμ. Να μην μας υπολογίζουν και θα γίνει ιστορία. Έτσι, στο τέλος δεν κάποτε θα γίνει. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Αυτά τα ολίγα κυρίες και κύριοι, μπορεί και πολλά από το σημερινό λόγο επειδή πληρέστατο, περιεκτικότατο, συνοπτικότατο. Προσπαθήσαμε να παρέχουμε την κατάρτιση και την ενημέρωση εντάξει, και το πεδίο αντιπαραθέσεων όπως πράττουμε καθημερινώς. Η εκπομπή θα αρχίσει να επιστρέφει στην πραγματική της ροή από αύριο, καθότι έχουμε τώρα και διακοπή πρωταθλήματος, οπότε θα καμφθούν λίγο έτσι θα καμφθούν λίγο τα πάθη, θα κατασταλθούν λίγο οι εντάσεις. Αρχίζουμε να μπαίνουμε έτσι, να μην ξεχνάμε από πού ήρθαμε και πού πηγαίνουμε και πού πορευόμαστε.
Απέμεινε ένα παιχνιδάκι, αλλά νομίζω ότι ο Άρης σήμερα δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Το απογευματάκι είναι ολοκληρωτική και αγωνιστική. Εις αύριο λοιπόν τα σπουδαία. Εμείς θα αποχωρήσουμε, θα παραδώσουμε την σκυτάλη στον Κωστή του Ζατζαρό. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Σας ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή, για τη συμβολή σας, αυτό που συμβαίνει κάθε πρωί εδώ στο Λόγο Επειδή. Που απορούν και κάποιοι. Τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε από τις 6 ώρα μπουρου 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 μπουρου, που τη βρίσκεται την όρεξη και που τους βρίσκεται όλους αυτούς, είναι από την άλλη μια απορία. Θα ξαναπούμε. Πρωινή ωραίοι. Να έχετε μια όμορφη μέρα με ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Φιλιά, τσάω.